Αυτό θα καθιερωθεί μου φαίνεται. Θες να μπούμε μια μέρα να κάνουμε το intro μόνοι μας? Ναι. Να μπούμε, ξέρω εγώ, και να κάνουμε και τώρα ακολουθεί. Ναι, και μετά. Τι κάνετε, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα και πάλι. Καλή εβδομάδα. Τρίτη. Δεν πειράζει, καλή εβδομάδα. Δύο στα δύο, τι. Τρία στα δύο. Τελειώνει η εβδομάδα και αυτή σιγά σιγά. Τι έχουμε. Α, δεν μ' αρέσει. Θέλω πίσω την. Πώς τη λέγανε. Πρέπει να τη βρούμε, να κάνουμε κίνημα. Ανθή. Ανθή τη λέγανε. Ανθή. Ιβάν Σαββίδη. Προσέξτε λίγο ποιου διώχνετε από το Open. Ναι, δηλαδή. Ποιε εκπομπέ κόβετε. Κοιτάξτε ποιου θα διώξετε από τον ΠΑΟΚ και όχι από το Open καλύτερα. Ναι, δηλαδή. Εκτό αν την πήρε στον ΠΑΟΚ. Κόψε 100.000 από τον Πίσε Βαρξέρο. Ναι. Κάσε την εκπομπή να βλέπει. Ναι, ρε φίλε. Τι έγινε. Και από το Βέρμπλουμ. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή. Εδώ είμαστε ζωντανά. Ή α βάλει την κυρία Βέρμπλουμ. Πούπι. Την κυρία Σά, εγώ θα ήθελα. Κυρία Σά. Εδώ είμαστε στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Ζωντανά είμαστε. Ζωντανά. Έτσι, 7 λεπτά μετά τις 6. Τρίτη, 7, όχι. 7 Δεκεμβρίου. Όχι, 28. Πήγα να πω 7/28. Ενώ είναι 28/7. Εντάξει, κοντά έπεσα. Σήμερα σου έχω καλύτερη μουσική. Μποτσέλη. Τραγουδάω τέτοια. Μου θύμισε αυτό. Όταν τεντώνομαι, δεν ακούγεται έτσι. Αυτά που λέει ο πατέρα μου και εγώ λέει, ξέρει πώ το έχω τραγουδήσει αυτό. Λέω, ποιο, το Άβη Μαρία. Λέει κάτι τέτοια. Ναι, ναι. Η γενιά σα, νομίζω. Βασικά η γενιά σα. Ο πατέρα μου είναι λίγο πιο μεγάλο. Αυτό έλειπε. Άντε να μην πω αυτό τώρα που πήγα αγόρα στο μεσημέρι. Ούγκο Σάβε. 54. Άντε. Τι που παίζει αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Φέρα τον Κωνσταντίνο, όπως κάθε με πρωί. Κωνσταντίνο Παπαδομονολάκη. Και Κωνσταντίνο Τσίψιο, με τα ωραία ανέκδοτά του. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8, να τα πούμε, με τις ειδησούλες μας, με τις γραμμές εννοείται ανοιχτές συνέχεια. Έτσι. Καλοκαιριάζουμε σιγά-σιγά. Δηλαδή, η πόλη έχει ένα mood καλοκαιριού. Είναι ψηλό, όχι άδεια. Έχει μια άδεια. Μια αδειοσύνη την έχει, ρε παιδί μου. Τη αδειοσύνη ήλια εννοείται. Την αδειοσύνη με την κλέφτη. Πω. Ναι, έχει μια. Εγώ ένιωσα χτες κάτι, ρε παιδί μου. Έχει. Είναι από την αρχή του καλοκαιριού έτσι. Παρκάρουμε άνετα. Όχι τόσο. Μια χαρά. Εγώ νομίζω από χτες ένα κλικ παραπάνω. Φύγαν φοιτητές, άδειες. Δεν ξέρω. Ναι, φέτος άρχισαν να τελειώσουν εξεταστικές και οι φοιτητές ήταν λέω. Λίγο πάνε έλα. Κατάλαβες φέτος έντονη ζέστη. Δηλαδή ναι. Αυτό που είχαμε τα προηγούμενα καλοκαίρια. Ναι. Σε τόσο μεγάλη έκταση σε πολλές μέρες. Όχι. Εγώ πάντα το σπάγει λίγο. Μπορεί να το νιώσουμε αυτές τις μέρες. Έτσι λένε. Α, κατάλαβα. Ας το νιώσουμε να πάμε διακοπές. Αυτό το συγκατάθεση ιστότοπο δεν έχω βαρεθεί ρε, να πατάω. Δεν θέλω, ρε. Δώσε συγκατάθεση. Όχι, είναι αυτό που λέει θέλετε να μαθαίνετε. Πρώτο στα νέα, ναι. Μπα, αμέ. Ή θέλετε να είσαστε όμορφος κούκλος και ωραίος τύπος. Ή ένας τοχομπινές λέτσος. Αυτό. Ντροπή να μιλάς έτσι. Μα έτσι γράφουν τα site. Ναι, αλλά ντροπή να τα αναπαράγουμε. Τα site μπορεί και τσόντες έχουν τα site. Θες να αρχίζω να λέω για τέτοια. Εδώ τον Νίκο Παπαδόπουλο τον έλεγες. Χλιμιτζουρά. Σε άλλο αυτό. Και δεν είπα και κάτι ψέματα. Ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι διακοπές τώρα, είναι σε άδεια. Πού είναι? Δεν ξέρω. Ανέβασε ένα ηλιοβασίλεμα, νόμιζα από την Περαία είναι βασικά. Ναι, ναι. Αλλά δεν. Ναι. Αυτός τώρα πού μπορεί να πήγε διακοπές? Δηλαδή, Αγία Τριάδα, Αγγελοχώρη. Όχι, αυτός πάει. Ναι, είναι Μύκονο και τέτοια στιγμή. Όχι. Αυτός πάει αυτά τα. Σκιάθο. Τα ζευγαρίστηκα τα νησιά, ξέρω εγώ. Σκιάθο, Μήλο. Σύφνο. Νάξο, Τίνο. Εντάξει. Με την κυρά, τις κυράδες, δεν ξέρω. Α, όχι, δεν είναι ταυτόχρονα. Με τις αδέρφες. Αλλά πάντα τον Νίκο το βρίσκεις ρεζερβέ. Κάνε λίγο κουτσομπολιό. Κάνε λίγο. Τι είναι σχεσάκιας. Νομίζω ναι, είναι σχεσάκιας. Ναι, ναι. Αγαπούλης και έτσι, σταθερό. Και... Εντάξει, είναι και της μετά μου λες γιατί να μην το λέω Χλιμίτζο. Είναι τη σχολή Χρήστον Τσαλτίδη. Τώρα δεν μπορώ να πω κάτι. Α, τώρα δεν μπορείς να πεις κάτι. Ας πάμε στο σαν σήμερα. Εγώ οικογενειάρχης θα λέγω. Ναι. Αυτό εννοώ. Ναι. Τι κατάλαβες. Τίποτα. Ας πάμε στο σαν σήμερα καλύτερα. Για να συνεχίσει εκπομπή να υπάρχει.
Δεν θα μας φημώσετε, κύριε. Γιατί τις φράλες. Δεν θα μας φημώσετε. Τις φράλες που την είδα από κάτω, ο Χρήστος μου είπε ένα. Λέτε, εσύ έχεις νύχτα. Αγαπάμε, Χρήστο Πατσάκη. Ναι, αγαπάμε. Ναι. Αγαπάμε. Ειδικά κάθε πρώτη του μήνα. Ναι. Που είναι αυγό. Αγαπάμε, αγαπάμε. Λοιπόν, σήμερα είναι 3η 28 Ιουλίου λοιπόν του 2020. Πού είναι, γιατί έχω, ναι. έχω. Σήμερα δεν μου έχει ξεκινήσει καλά η μέρα. Βασικά από χτες το βράδυ δεν μου έχει ξεκινήσει καλά. Εγώ τι να πω που είχα και ατύχημα τώρα πριν από λίγο έτσι ένα. Και εγώ είχα ατύχημα, άμα σου πω τι έπαθα. Τι ατύχημα. Μου πέσαν αυτά που πήρα να φάω από τη μηχανή. Τα έβαλα βλάκα ανάμεσα στο. Σήμερα τώρα έγινε αυτό. Ναι, τώρα το πρωί. Πόρε, φίλε. Εμένα λίγο καφέ, ξέρω εγώ. Ευτυχώ πάνω. Τρία λουκανοπιτάκια πήρα από ένα φούρνο. Και τα έβαλα εκεί στη μηχανή στο τζάμι μπροστά, ξέρει, τα σφήνωσα. Και σε μια λακκούβα τώρα στη τσιμισκή μου πέσαν. Τα έφαγα από τον δρόμο, αλλά εντάξει. Ξέρετε, δεν είχα καλή γεύση. Ξενέρα είναι. Ναι, ασανσέρ πάτησα δεύτερο αντί για τρίτο. Δεν ξεκίνησε καλά η μέρα μου. Δεν ξεκίνησε καλά. Σαν τις προάλλες που πατούσα να πούμε επίμονα το 0 και ήμουν στο 0 ήδη. Το έχω κάνει. Θα δουλέψει ή θα σε σπάσω, φορές, έλεγα. Πολλές φορές το έχω κάνει. Έτσι. Λοιπόν, 210η ημέρα του έτους, Ανατολή Ηλίου στις 6 και 23, σε 11 λεπτά από τώρα. Πολύ αργά. Σε λίγο θα τελειώνουμε εκπομπή και δεν θα έχει ξημέρωση. Δύση Ηλίου στις 8 και 39. Αναδύση. Ναι. Γιορτάζει ο Ακάκιος. Πάλι. Κάπου γιόρταζε τώρα τελευταία, ε. Αλλά ήταν Δευτέρα. Ξέρεις τι, είναι, γιορτάζει και σήμερα και την Πέμπτη. Τρίτη Πέμπτη μακαρόνια. Χειροτερεύει. Είναι. Καλπάζει. Καλπάζουσα, ναι, καλπάζει η παστένια σου. Λοιπόν, Ακάκιος, Ακακία, Χρυσοβαλάντης και Χρυσοβαλαντία. Είχα φίλο Χρυσοβαλάντη. Είχα φίλο Χρυσοβαλάντη. Καλό φίλο. Αλλά έφυγε νέος. Α, ναι. Ναι. Λοιπόν. Χρυσοβαλάντης, βέβαια, έχει και μια τρίτη. Βαλάντη τον φωνάζαμε. Είναι. Βαλάντη, ε. Ναι. Λοιπόν. Τι. Όχι. Βαλάντη, Ζαφύρη και τέτοια είναι εξή ονόματα προ. Όχι, όχι, όχι. Καμιά σχέση. Από το Βόλο. Τρι River. Ναι, ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτιδας. Ναι. Το Περού γιορτάζει την κήρυξη της ανεξαρτησίας του από την Ισπανία σαν σήμερα στις 28 Ιουλίου του 1821. Άρα και το Περού γιορτάζει 1821. Εκεί, η είχαν, εκεί είχαν ανεξαρτησία πιο νωρίς από εμάς. Πω, τι είπες χθες με τον Αθανάσιο. Γιάκοψε. Και εγώ τι σκέφτηκα. Δηλαδή, οδηγούσα, ναι, σε άκουγα. Ναι. Το ακούω αυτό. Μια... Γελάω. Και λέω πρέπει να πάρω και καφέ. Γελάω. Ναι. Και λέω μια. Ο πρώτος καφές στη σούβλα. Πω! Δηλαδή. Εντάξει. Θες να κάνουμε μια ανασκόπηση ανεκδότων κάθε πρωί. Είσαι που είσαι χάλια, εσύ. Εγώ είμαι χειρότερα με αυτό που σκέφτηκα. Θες να κάνουμε ανασκόπηση ανεκδότων κάθε 6 ώρα το πρωί, ξέρω, για όσους δεν τα άκουσα. Όχι, θα κάνουμε μια εκπομπή. Μπορεί να είναι και τελευταία. Ναι. Να, θα κάνουμε μια εκπομπή μόνο με ανέκδοτα. Θα το οργανώσουμε δηλαδή μια εβδομάδα πριν και θα λέμε μόνο ανέκδοτα. Και εμείς και οι ακροατές. Είναι που είναι η εκπομπή ανέκδοτο από ναι, μόνη της. Ναι. Νομίζω. Είναι η μέρα του ναυτικού στη Ρωσία. Ναι. Και πού το βάζουν. Είναι και εθνική. Απάνω που έχουν τα. Ε? Πού το βάζουν το ναυτικό. Ναι, έχουν. Ναι, ναι. Και είναι και εθνική ημέρα σοκολάτας γάλακτος στην Αμερική. Ωραία. Καλά Χριστούγεννα. Amazing Grace. Ανάψτε το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Το χιόνι πέφτει απαλά. Τα λαμπάκια στο δέντρο φεγκοβολούν. Τα μελομακάρονα στο τραπέζι τελειώνουν. Τελειώνουν, γαμώτο. Πρώτη μέρα, το βράδυ. Δεν ανυπομονείς να έρθουν τα Χριστούγεννα να φάμε μελομακάρονα. Ναι. Το σκέφτηκα λίγο, ναι. Και πάλι, άμα πρόσεξες, έχουμε πέσει στην παγίδα. Πάλι είμαστε σε ώρα που δεν θα προλαβαίνουμε να τρώμε μελομακάρονα. Γιατί είμαστε πολύ νωρίς. Γιατί δεν τρώμε μελομακάρονα, δεν τρώμε. Εδώ, τζάμπα. Τι εννοεί τζάμπα. Εδώ. Α, που φέρνουν, ναι, ναι, ναι. Πάλι δεν θα τρώμε. Πάλι δεν θα τρώμε, ναι. Γιατί μέχρι την άλλη μέρα που θα εμπαρχόμαστε εμείς, σιγά μην έχουν αφήσει. Τίποτα, ναι. Μια φορά έχω βρει εδώ πέρα ένα παστάκι το οποίο ήταν αμφιβόλου. Δεν ξέρω, μπορεί να το είχαν βάλει τίποτα. Ναι, το είχαν κάνει πείραμα. Αν πήγε να το πιάσει, μπορεί να έφυγε. Λοιπόν, πάμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι των Αποστόλων και Διακόνων Προχώρου Προστάτου της Εκκλησίας της Νικομίδιας. Νικάνορος, Τίμωνος,
Επισκόπου Βόστρων και Παρμενά. Από εκεί βγαίνει Παρμεζάνα. Μαρτύρων Ακακίου του Ενμιλίτο. Ο Διέγκο. Αργεντίνος. Δροσίδος και Ευσταθίου του Εναγκύρα. Και ο Αγκύρε γιορτάζει. Και Αγκύρε, Ακάκιο, ξεσακάκιο με το 9. Ναι, ναι. Αγκύρε και ο Μιλίτο. Γιορτάζει η Αργεντινή, πολλοί κόσμοι στην Αργεντινή. Κάνω τριγωνάκι. Αγκύρε για τον Ακάκιο, Ακάκιο για τον Μιλίτο. Μιλίτο. Πολλά άλλο. Άντρε, Αντρέα, πες και εσύ εδώ πέρα. Είσαι ηλίθιο. Και μου αρέσει που το κοντράστα από πίσω είναι η ηρεμία, ξέρω εγώ, και το... η Duomo di Milano. Και ο Μιλάνο. Μαύρο Μιλάνο. Ναι, ναι, ναι. Μιλάνο δεν είχε μια πιτσαρία εδώ δεκάδα. Πέρα. Κάνουμε δεκάδα σε λίγο. Οσίων Ειρήνης ηγουμένης της Μονής του Χρυσοβαλάντου και Παύλου του Ξηροποταμινού. Α, αυτό είχε και επίθετο. Ναι. Στην καθολική... Αυτή και επίθετο είχανε. Δεν είχαν επίθετο. Δεν είχαν. Γιατί? Έλεγε, ας πούμε, αυτός, ο Παύλος ο Ξηροποταμινός. Και ξέραν όλοι. Ναι. Τόσο μικρή κοινωνία ήταν. Έλατε, όλα, δηλαδή... Άμα σε λέγανε Γιώργο, ας πούμε... Ο Γιώργος ο Ξηροποταμινός. Και άμα δεν είσαι από την Ξηροπόταμο... σε λέω, από πού είσαι ρε φίλε. Άμα είσαι από το Λάκωμα. Ο Γιώργος ο Λακωματιώτης. Ναι, ο Παύλος ο Λακωματιώτης και αυτό. Και άμα ήταν καμιά κατώ ο Γιώργης στο Λάκωμα, τι κάνανε. Εκεί είναι ένα μπέρδεμα. Στην Καθολική Εκκλησία γιορτάζουν τον Αγίον Ναζάρου. Όχι Ναζάρου. Ναζάριο Νταλήμα. Ναζάρου και Κέλσου. Όπου έχει τη θερμοκρασία πάνω. Ναι, ναι, αυτό. Ναι. Και άλλο Αργεντίνο. Τι γίνεται, ρε φίλε. Του Αγίου Ινοκέντιου. Ο Ινοκέντι. Είναι ο Λοσέλσο δηλαδή, ο Κέλσιο. Ναι. Ο Ινοκέντι. Ναι. Ο Ινοκέντι δεν παίζει όμω γιατί έχει μαλώσει με τον προπονητή. Ναι. Και κάθεται στον πάγο και κάνει ξέρω τι. Φτιάχνει ψωμιλίτο. Ναι. Αυτά με, το, με τις γιορτές. Πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Αυτό το κάνω. Όταν τεντώνομαι. Το 1821 οι σουλιώτες πολιορκημένοι από τον Ομέρ Βριόνι εγκαταλείπουν οριστικό στο Σούλι. Ο Ομέρ Βριόνι δεν είναι όνομα τεχνικού διευθυντή. Έχει ναι, το Ομέρ Βριόνι να μιλήσει. Ναι, ναι, ναι. Περιμένουμε τον Ομέρ Βριόνι για να αρχίσουν οι μεταγραφικές. Ο μεταγραφικός σχεδιασμός από τον Ομέρ Βριόνι. Ο Ομέρ Βριόνι δεν έγραφε κάποιος με ψευδόνυμο Ομέρ Βριόνι σε κάποια αθλητική εφημερίδα, νομίζω. Κάτι. Δεν μου έρχεται κάτι. Το 1822 η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη. Η σφαγή του Δράμαλη που λέμε. Α, να το ρε εσύ. Τι. Όποτε λες Στέφανος Μάμαλης. Μου έρχεται το δράμα, λες, ρε. Και λέω αυτό το επίθετο μένα γιατί μου ακούγεται τόσο οικείο. Ναι. Να αυτό, ωραία. Α, ναι. Α, ναι. Η καταστροφή λοιπόν της στρατιάς του δράμα ολοκληρώνεται στο Αγιονόρι Αργολίδας, όχι Αγιονέρι, Κιλκής, Αγιονόρι Αργολίδας από τους άνδρες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Δημητρίου Υψηλάντη, του Παπαφλέσσα και του Νικηταρά. Τετράδα, μιλάμε, αυτή ήταν στόπερ. Τετράδα άμυνα βασικά ήταν. Έπαιζε Κολοκοτρώνη, Υψηλάντη, Παπαφλέσσα, Νικηταρά. Δεν περνούσε τίποτα. Εντάξει. Παίρνεις και ένα αμυντικό χάφ, ας πούμε, του Καραϊσκάκη. Ο Καραϊσκάκης ήταν επιθετικός. Όρκος νίκης από Νικηταρά. Ναι, ναι. Δεκάδα φωτιά. Νίκη θάνατος. Αυτή η τετράδα δεν υπήρχε. Η έξοδος του Μεσολογγίου ήταν ένας τερματοφύλακας που είχε κάνει μια έξοδος. Παίζανε με το Μεσολόγγι. Όχι, το λέγανε Μεσολόγγι. Ήταν η έξοδος του Μεσολόγγι. Ναι, ναι, ο Μεσολόγγις. Και είχαν τρομερή έξοδο. Λοιπόν... Το 1914 η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία ναι. Και έτσι έγινε η αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Με Φρανς Φέρντιναντ. 1920 ο Σουλτάνος Μεχμέτ. Αλί Τζεμάλ Μπέιτ. Το Παλ. Μεχμέτ το Παλ. Το Παλ. Ναι. Όχι, δεν λέγεται έτσι, εγώ το είπα. Αυτό ναι. Θα έλεγα τώρα, δεξί μπακ. Ναι. Σουλτάνος Μεχμέτ ο έκτος υπογράφει τη συνθήκη των Σευρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη. Από τότε έχουμε να κερδίσουμε. Και γίνεται η χώρα των δύο υπήρων και των πέντε θαλασσών, σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Αυτές που ζούσαν δηλαδή στη Σευρία, λεγόντουσαν Σευρίδες ή Σευρίδες. Α, Σευρίδες. Το 1998 το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην Ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου, γιατί
για τη δίμευση περιουσίας της στα κάτω χώρια. Γιατί γελάς? Γιατί γελάς? Πήγα πιο καφέ τι Τίνα. Τι Τίνα με πήρε? Τι Τίνα τότε γάτα δεν λες? Ε? Και όχι, τη φωνάζει τη Τίνα. Και είναι υποκοριστικό, ξέρω εγώ από το σταματήνα, ξέρω κάτι τέτοιο. Και έτσι τη λέει μικρή. Να μας συγχωρέσει η Τιτίνα Αλοϊζίδα. Να είναι πολύ σημαντικό το και μπορεί να είναι εθνική τέτοια ξένα στην Κύπρο. Σαν λέμε Μπουμπουλίνα. Θα μας ακούει τώρα κανένας Κύπριος. Αλλά λέμε και για την Μπουμπουλίνα, μην νομίζεις, δεν κάνουμε διακρίσεις. Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα τώρα, μην με ανοίγετε το στόμα. Λασκαρίνα, δηλαδή το Λάσκαρ είχαμε στο μπάσκετ τώρα και κάναμε αμά να το διώξουμε. Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. Το 1936 γεννιέται ο Εμμανουήλ Ροΐδης. Αυτό πάλι δεν τον είπαμε. Ναι. Κάπου χτες, προχτές, τώρα κοντά. Μπορεί να πέθανε χθες. Α, λες. Όχι. Θάνατος λέει 7 πρώτου του 1904. Σαν χθες ήταν που ήταν η Γενάρη. Τόσο καιρό κάνουμε εκπομπή. Πρέπει να πάρουμε μια άδεια. Το Αγιανιού κιόλας πέθανε. Εμμανουήλ Ροΐδης, λοιπόν, Έλληνας λόγιος και συγγραφέας. Το 1902 ο Καρλ Πόπερ, Βρετανοαυστριακός επιστημολόγος και φιλόσοφος. 1974. Ποιος γεννιέται, ρε φίλε? Το 74 γεννιέται? Ναι. Το 74. Ναι. Πόσο όνομα δηλαδή είναι? 46. Μόνο 46 είναι? Αλήθεια λες τώρα? Είναι. Τον είχα για 50 οριακά. 50, 51, 46. Ουρβάς. Όχι, Ουρβάς είναι 50, σίγουρα. Κοντά είσαι όμως. Η Ζιγουλή. Ο. Α, ο Ζιγουλή. Ο Μτσινάς. Ο, είπα. Ντροπή, ντροπή, ντροπή. Αγαπάμε Μουτσινά. Ναι, αγαπάμε και εγώ. Μουτσινά. Και εγώ. Το χιούμορ του μ' αρέσει. Τι είπαμε? Ναι. Άντε, ποιος, πες. Ποιος είναι, άντε, για να μην πούμε παραμηνύσιμα. Αλέξης Τσίπρας. Ναι, ναι, όχι, δεν είναι 50, σίγουρα ναι, είναι. Όχι, τον είχα εκεί κοντά να είναι 46, πολύ κοντά. 46, ναι, εγώ τον είχα για πιο μικρό. Για 43 ναι. Άρη το πολύ. Άντε. Ξέρω. Να είναι και αυτός 7-7-7-7 σαν τον Χρήσανθο. Πω πω, δηλαδή πριν 5 χρόνια όταν έγινε πρωθυπουργός ήταν σαν εμένα. Ωραίος. Ναι. Σοπάρε. Μπράβο. Εντάξει, και ο Καραμαλής όταν είχε γίνει πρωθυπουργός 45 δεν ήταν? Ω, ναι. Ναι. Θα σου πω τώρα, με έκανες τώρα. Κώστας Καραμαλής, μισό λεπτό. Το 4 δεν έγινε ο Καραμαλής? Ναι. Νομίζω 43-44. Κώστα Καραφώτη. Ο Καραφώτης πόσο είναι? Λοιπόν, το 56 είναι γεννημένος ο Καραμαλής. Άρα ήτανε 48. 48, πολύ, ναι, κοντά. Το 56? Ναι, 14 Σεπτεμβρίου το 56. Ο 64 χρονών. Ναι, λοιπόν. Η Νατάσα πώς είναι? Η Νατάσα, η Καραμαλή είναι... Θα μου πεις εδώ τα παιδιά του, τα παιδιά του Καραμαλή δεν είναι 20 χρόνων τώρα. Η Νατάσα Καραμαλή και η Νατάσα Παζαΐτη είναι 55. Το 66. 10 χρόνια διαφορά έχουν. 66, 54. Πού γεννήθηκε η Νατάσα Καραμαλή? Στη Φολέγανδρο. Καμία σχέση. Δικιά μας είναι Βορέα. Mm. Ήμουνα το Σάββατο. Πού ήσουν Σάββατο? Είπες τελικά που ναι, ήσουν Σάββατο? Ναι, δεν ήμουνα, ναι. Είπες. Α, δεν θυμάμαι, κάπου χαλκιδική ήσουν. Στην Επανομήρε. Ω, Επανομιώτης είναι. Δεν έχεις καλή άποψη για τους Επανομιώτες, ε? Ούτε εγώ. Εντάξει, δεν τρελαίνω. Λοιπόν, ούτε... Πανομή νομίζω τα μεγαλύτερα που έχει βγάλει ποια είναι? Είναι η Νατάσα Καραμαλή και ο Ραγκάτσης. Ο Ραγκάτσης και η Νατάσα Καραμαλή. Ναι, ναι. Να τα πεις μέσα στη σωστή. Λοιπόν, και ο Σαράφης, ο Σταύρος Σαράφης. Α, τίτρης. Λοιπόν, το 1741 πεθαίνει ο Αντώνη Βιβάλντι. Βιβάλντι έπρεπε να βάλει. Α, θα βάλω, θα βάλω. Ξέρεις, άμα σου πω θα τώρα... Θα βάλω. Αλήθεια τώρα, άντε πάλι τα καραβάκια κάνουν βόλτες. Σαν τακτική μου θυμίζει αυτό, overlap να κάνει το ένα. 3-4-3-4-4-5. Ναι. Overlap κάνουν τα δύο πλαϊνά, βλέπεις. Αν σου πω ότι μ' αρέσει. Ακούω κλασική μουσική. Ακούω Βιβάλντι. Το πρώτο αλλά... να πεις παίζω κλασική μουσική. Όχι. Έχω ένα βιολοντσέλο σπίτι και. Μια άρπα.
Ακούω Βιβάλντι, μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά ο αγαπημένος μου είναι ο Βέρντε. Όχι τη ΣΑΕΚ. Ο Ντάνι. Ναι. Ο Βέρντε. Αχ, τι γίνεται ρε σήμερα. Τι. Σαν σήμερα πεθαίνει ο Αντώνη Βιβάλντι και ο Μπαχ. Τι γίνεται. Θα παίξουμε σίγουρα εδώ. Ναι, ρε φίλε. Όπα, άμα δεις φωτογραφία, το Μπαχ, φίλε, είναι σαν Ναβουχοδονόσορας. Και το 1980 πεθαίνει και η Σωτηρία. Αυτή πρέπει να την ξέρεις. Η Σωτηρία Βασιλακοπούλου. Δεν την ξέρεις. Αυτό. Εθνική Ευρυγία, έτσι. Δώσ' το λίγο, δώσ' το λίγο. Εντάξει, το πιο κλασικό, οι τέσσερις εποχές. Όχι το μαγαζί. Μια εκπομπή τέχνης. Πριν 2-3 χρόνια τελειώνει ο Ζαγόρας Ζούγκλα κατά τις 4-4.30 το ξημέρωμα. Οχ, τι πάνε το τηλέφωνο. Οχ. Ο Ζαγόρας. Ο Μπατμανίδης ερχόταν 6 ώρα. Και τι κάνει ο Ζαγόρας. Αφήνει να παίζει κλασική Α, μουσική. Α, ναι, ναι. Έκλαιγα. Έκλαιγα. Ήθελα να δω από μια γωνία τη φάτσα του Μπατμανίδη όταν θα έμπαινε στο στούντιο. Απίστευτο. Πάμε στο φίλο Μπέμπι. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Τι γίνεται. Καλημέρα, μια χαρά. Ο Σάκης Ρουβάς είναι το 72. Α, το 72. Πιο μεγάλος από τον Τσίπρα, ε. Ναι, είναι σίγουρα. Αυτά οφείλουμε να τα γνωρίζουμε ιδιαίτερα για το Σάκη Ρουβά που είναι μοναδικός. Δεν μοιάζει όμως για, 72, για το 72 Σάκης, για 40 μια. Εννοείται ότι δεν μοιάζει, φυσικά. Τι κάνει δηλαδή ο Ρουβάς και δεν μοιάζει, ρε παιδί μου. Πάντα τον βλέπω δηλαδή και δεν μοιάζει καθόλου. Έπεσε ο φίλος. Τον έφαγε ψινάκι. Τον έφαγε. Δάχτυλο στο ψινάκι. Μην λες τέτοια γιατί. Λοιπόν, δεν ξέρεις την Σωτηρία Βασιλακοπούλου. Κάτι με αριστερή, ναι. Ναι, ρε φίλε. Για να το πεισί. Ήταν στο κόμμα. Ελληνίδα φοιτήτρια, μέλος της ΧΝΕ. Σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια απεργιακής κινητοποίησης στην ΕΤΜΑ όταν παρασύρθηκε από φορτηγό της επιχείρησης από τις σύγχρονες ηρωίδες του ΚΚΕ. Αυτά με το Σαν σήμερα. Νομίζω ολοκληρώσαμε με αυτό. Ωραία, παίξαμε και Βιβάλντι. 35 νέα κρούσματα, έτσι. 17 στην Αττική. Με το Χίο τι γίνεται, είχαμε κανένα νέο. Δεν το παρακολούθησα το βράδυ. Ο Χίος, ο οποίος λέει, έβγαλε και φωτογραφία μόνος του τα τέτοια. Ναι. Ξέρω, οποίο οδήγησε, ναι. Πήγε στο νοσοκομείο. Ναι, ναι. Κάθισε, περίμενε και στην ουρά, φαντάζεσαι. Ναι. Το μην παρακαλάσετε την ιστορία. Ωραίο, ωραίο. Τα άκουσα χθες και λέω. Σε beat έκλος. Ναι, άκουω. Πάμε, δώσε. Καλοκαίρι τώρα, beach bar. Ναι, άνετα. Παίζει, παίζει σε αυτά. Άντε, πες καλά. Χαμός είχε γίνει, αλλά μετά ήρθε ο κορονοϊός και τα ξεχάσαμε, ναι, όλα. Ναι, φίλε, ναι, ξενέρωμα εκεί που είχαμε τσιτώσει. Είχαμε μπει καλά εκεί, ναι. Είχαμε μπει καλά. Φαντάσου κάποιοι που πανηγυρίζανε για το φλουρί της Βασιλόπιτας, φέτος. Ναι. Εγώ το είχα, εγώ, ναι. Θα είμαι τυχερός. Ποιος το είχε φέτος σε εμάς? Εγώ δεν το είχα, πάλι φέτος, πάλι. Οριστικό τελικός του κυπέλου, έτσι. Ναι, στο ΆΚΑ 30 του μήνα. Άρα για ποιος Ολυμπιακός να το έχει ζητήσει αυτό όλο. Έλατε. Όλο, έτσι ακριβώς όπως θα ήθελε. Αναδιάρθρωση δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει. Όχι. Δεν θα πέσει ο Πανιώνης δηλαδή. Θα γίνουν και μπαράζ. Όχι, ρε φίλε, ξενέρωσα. Όλοι το ξενέρωσα νομίζω γιατί. Δηλαδή πέφτει ο Πανιώνιος. Και κάνει μπαράζ η Ξάνθη. Με Ξάνθη τον Απόλλωνα λογικά. Μάλιστα. Είχαμε θεματάκια τέτοια χτες. Είχαμε λίστες της ΚΕΔ. Ναι. Τέλος ο Κομίνης. Πάει ο Κομίνης. Δεν στεναχωριέμαι να σου πω την Και μπαίνει νομίζω και μπήκε στις λίστες, όχι νομίζω, σίγουρος είμαι, ο κύριος Τσακαλίδης από τη Χαλκιδική. Α, ναι, ανέβηκαν πολύ νομίζω νέα ονόματα. Δεν υπάρχει σωτηρία. Πάω ξανά. Όχι. Ολυμπιακός. Όχι. Ναι, Χαλκιδική. Περίεργος. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε με... Και χθες το είπες αυτό. Ναι. Πώς πένε ώρα μαζί σου. Είδες.
Όταν περνάς καλά, ναι. Περνάει η ώρα γρήγορα. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα, επανερχόμαστε Δημήτρη. Με εφημερίδες και όλα τα άλλα. Σφίζουμε από ποιότητα. Ναι, είδες. Σφίζουμε. Λοιπόν, ακούτε τον αθλητικό Λίμπερο 107,4 όπως καταλάβατε, έτσι και από την μουσική που παίζουμε. Ζωντανά. Ζωντανά, εδώ, στις επάλξεις. Ναι. Ναι, 6 ώρα το απόγευμα. Να δούμε πώς θα πάει και αυτό με τον κορονοϊό. Ναι, μέσα, ναι, είμαστε. Να δούμε αν θα... αυτό, τι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε να δούμε εφημερίδες. Άντε πάμε. Μετά σου έχω κάτι έρθινες. Ναι. Πάμε λοιπόν σε εφημερίδες να τις ξεπετάξουμε νωρίς. Ξεκινούμε με τα νέα όπως πάντα. Ξεκινούμε ή ξεκινάμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρώτο πρόβλημα με την ελληνική γλώσσα σε αυτήν την εκπομπή. Όχι γιατί. Α, εν τω μεταξύ, ποιος το πάντρεψε το. Δες. Γιατί. Κάποιος πολύ καρνάβαλος πήγε και το έκανε έτσι με δύναμη το. Τη λύγησε την τέτοια. Το είδα κλειστό σήμερα και τρόμαξα εγώ. Κλειστό φαίνεται πιο άσχημα. Τώρα έσπασε κλειψάκι, τι είναι αυτό. Κοίτα, κάντε εσείς μια να γελάμε. Όχι, ρε φίλε, κοίτα τι έκανε. Πω, τι είχε. Μάστορα, τι είχε. Είχε ένα μπαρμπαδάκι. Άντε. Σε πόσους βαθμούς το έχεις, 14, πόσους το έχεις. Μείον 4. Όχι, ρε, εσύ τώρα εντάξει. Μείον 23. Βάλε 25, ρε φίλε. 25 να ανοίξουμε τα παράθυρα να βάλουμε ανεμιστήρα, μα είναι. Βάλε 25 τώρα, θα πεθάνουμε εδώ μέσα. Θα γίνουμε σαν μπριζόλες. Θα έρθει ο Τσαρός και θα νομίζω ότι μπαίνει σε κροπολίο. Λοιπόν. Πάμε στα νέα. Πού το ποντίκι. Να το. Αυξάνονται τα κρούσματα των ηλεκτρονικών επιθέσεων. Πειρατείες σε καταθέσεις. Εντάξει, δεν φοβόμαστε. Α, κάτσε να βάλω το νάτο, το πειρατικό. Στα 29.888,30 ευρώ ο μέσος όρος του ποσού που χανόταν κάθε μέρα πέρσι. Ναι. Το ποσό βαίνει αυξανόμενο την τελευταία τριετία. Ποιοι οι λόγοι του φαινομένου και ποια τα 4 βασικά κόλπα των επιτίδιων. Τι να κάνετε αν δεχτείτε επίθεση. Πειρατείες λοιπόν σε καταθέσεις. Για βάλε. Έχω το CD από αυτό. Κι εγώ. Πολύ ωραίο. Είναι στο τελικό Νικοπολίδη. Μεταξύ, άκουσα ότι μια συνέντευξη που έκανε στους Μπεταράδες ο Χελάκης και ανέβηκε πάρα πολύ στα μάτια μου. Ναι. Γιατί τον είχα για. Ξέρεις ότι. Πω, τώρα. Δεν μπορεί να, δει, να παίξει Ιωνικός Λάρισα Φιλικό και να το κάνει έτσι, να πούμε σαλιάρικο. Ναι, ναι. Αλλά λέει ότι έκανα πολύ μεγάλο λάθος που έκανα τις μεταδόσεις και μου βγήκε ότι ήμουν ψευτοπατριώτης και ενώ δεν είμαι, ξέρω εγώ. Ότι ναι. Απλά λέει μου βγήκε εκείνη την ώρα. Δεν είμαι καθόλου τέτοιο εγώ. Μπράβο, πολύ το χάρηκα. Ναι, μα να σου πω κάτι εγώ. Πίστευα και τότε ότι το έκανε αυθόρμητο του βγήκε. Δεν το έκανε επειδή έπρεπε να το κάνει. Έτσι του φάνηκε ότι ήταν αυθόρμητο. Αυτή η σύνδεση κάθε μέρα με το λιμάνι με έχει πάει στα νεύρα, ρε φίλε. Και όχι τίποτα άλλο, δεν δείχνει και αυτά που πρέπει. Ναι, τώρα δείχνει το. Το εγώ, μπάρμπα τώρα. Δεν πρέπει να το βάλει στο χέρι τώρα. Πολλές κοπελίτσες έχουν πάει για λιμάνι. Τι αντίδε ήταν αυτό. Όντω, όντω. Μοιάζει λίγο. Εγώ πιστεύω πολλές κορασίδες πηγαίνουν σε τέτοια, στο καράβι και δίνονται γυμνές και τους λέει ο δικός σου κάνει γιατί ντύθηκες έτσι. Θα δει τα καλάνια, θα δει η κάμερα. Και δεν τις δείχνει. Ναι. Να πάμε στο και αυτές γιατί δεν πάνε μπροστά ρε φίλε στην κάμερα. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Να πάμε στο φιλάρι το περιμένει πριν συνεχίσουμε. Α, ναι. Σταθερό βλέπω. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Είναι ο μόνος που παίρνει από σταθερό γι' αυτό το βρίσκω. Σκαλίζω τώρα με το πόδι μου κάτι κάτω από το τραπέζι εδώ. Και τώρα κατάλαβα ότι είναι πολύ μπριζό. Οπότε αν με δεις να ψήνω με την ώρα της εκπομπής. Τώρα θα ρωτήσει κάποιος με παπούτσι πώς γίνεται αυτό. Αλλά. Αλλά. Δεν έχετε κάνει τη σκέψη λίγο εκεί πέρα. Δεν έχετε κάνει. Γεια σου, φιλάρετε, τι κάνεις. Έτσι και όπως έχει κάνει καλωδιάκι εκεί πέρα, τελείωσες. Λοιπόν. Θέλω να πω ότι πριν από 40 χρόνια περίπου υπήρχε. Ένα περιοδικό που λεγόταν Computer για όλους. Ναι. Ήταν τα πρώτα των υπολογιστών που τότε οι υπολογιστές είχαν K σε μνήμη. Πόσα 28, K έχει, ναι, 28, 56. Όταν έφτασε στα 128 K, χιλιάδες δηλαδή bytes,
τότε ήταν, τι να πούμε, το τεράστιο. Έχω πει την ιστορία που εγώ είχα το Commodore το 64, έτσι λεγόταν. Commodore 64, που είχε 64, κάπα, πώς το λένε. Και κάποια στιγμή η επανάσταση ήταν όταν βγήκε το Amstrad 128. Ναι, αυτό είχα εγώ. Όποιος το είχε αυτό ήταν πυρηνικός επιστημόνας. Αλλά το πράσινο, αυτό, τι είναι αυτό. Το πράσινο. Εντάξει, τότε ήταν και Πασόκ. Είχαμε, νομίζω, το πράσινο τέριαζε πιο καλά. Ναι. Βγαίνεις χρώματα. Α, δεν τα γνώρισες. Όχι. Το ξέρω. Απλά λέω ότι εκείνη την εποχή, λοιπόν, στο περιοδικό αυτό αναφερόταν στη Γερμανία. Ένας τύπος, λοιπόν, είχε hacker. Είχε μπει μέσα σε όλους τους λογαριασμούς εκεί της τράπεζας και είχε ανοίξει ένα λογαριασμό και είχε μεταφέρει, τότε φυσικά υπήρχε το Μάρκο, τα φένιχ, τις δεκάρες, όλες τις δεκάρες που είχαν οι λογαριασμοί από τους τόκους που έβαλε η τράπεζα. Δεν μπορούσε να το πιάσει κανένας. Ήταν πολλά τα λεφτά, μιλάμε τώρα για εκατομμύρια μάρκα. Μαζεύτηκε μεγάλο ποσό γιατί ήταν η μεγαλύτερη τράπεζα στη Γερμανία. Το ζήτημα είναι τι έκανε ο τύπος. Πήγε στην τράπεζα και λέει, παιδιά, σας έκλεψα. Και επειδή ακριβώς ήταν θέμα ασφάλειας, η τράπεζα δεν το παραδέχτηκε. Όχι, λέει, είναι δικά σας τα χρήματα. Και αυτός τουλάχιστον δεν τιμωρήθηκε. Το θέμα είναι αρκετά ευαίσθητο. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα σε αυτή τη διαδικασία. Που είπατε πριν, δηλαδή. Και θα σας πω το νεότερο. Ναι, το νεότερο λέει, λοιπόν, στη Λιθουανία ότι η κεντρική τράπεζα της Λιθουανίας, πλέον επίσημα από τραπεζίτες, δημιουργήθηκε το νόμισμα, το πρώτο νόμισμα στην Ευρώπη από τραπεζίτες στο διαδίκτυο. Ηλεκτρονικό νόμισμα. Όχι το bitcoin. Όπως είναι αυτό, ναι. Βγήκε ένα άλλο που λέει Λιθουανία ξεκινάει με λάμδα, λάμδα coin. Μάλιστα. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι αυτό το νόμισμα θα λειτουργήσει γιατί λέει πέρασαν 100 χρόνια την ανεξαρτησία και το κάνουν για αυτόν τον λόγο. Τρίχες. Είναι μια δοκιμή και σε λίγο καιρό μέχρι τώρα τα χαρτονομίσματα και τα νομίσματα που κυκλοφορούν δεν έχουν καμία αξία, είναι απλά χαρτιά, δεν έχουν αντιστοιχεία σε χρυσό. Σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχουν ούτε και αυτά. Δεν θα υπάρχει αντικείμενο δηλαδή νομίσματος. Mm. Θα είναι όλα αέρα. Η γνώμη, σου για η γνώμη σου για το bitcoin? Είναι ακριβώς αυτό, ότι στην τελική ναι. Μόνο με μονάδες μέτρησης θα διαχειριζόμαστε και θα συναλλασσόμαστε. Αυτό είναι αρκετά επικίνδυνο. Ναι. Όταν κάποιος θα σε αποκλείει από αυτή τη συναλλαγή, από την κεντρική δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Θα είσαι εκτός εντελώς τα πάντα. Ούτε καν να μπορείς να φας. Δεν θα έχεις τρόπο. Αυτό να... Αυτό είναι το χειρότερο. Ναι. Να μην μπορείς ναι, να είναι φας. Επικίνδυνο. Δεν ξέρω. Ένα μαχαίρι κόβει με πολλούς τρόπους. Ναι, αλλά ξέρω ότι είναι επικίνδυνο και σίγουρα τα πράγματα στο μέλλον θέλουν πάρα πολύ καλή διαχείριση και δεν ξέρω ποιος θα την κάνει γιατί είπατε πριν ότι ξεχαστήκαμε μετά από όσα έγιναν τότε με τις διαδηλώσεις. Ναι. Δεν είναι ότι ξεχάστηκε κάποιος, πιστεύω. Κάποια πράγματα υπάρχουν ή δεν υπάρχουν και αυτά που λέγονται αξίες είναι ξεκάθαρο ή υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Ο κόσμος, όλοι όσοι το κάνουν αυτό που κάνουν όταν το κάνουν έτσι χωρίς οδηγίες, συμβαίνει επειδή βλέπουν μπροστά τους κάτι που δεν το αντέχουν. Προς το παρόν το αντέχουμε. Όταν θα δεις τον κόσμο να βγαίνει γιατί έτσι είναι... Θα είναι αργά όμως. Θα είναι αργά τότε, ναι. Μα δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί όλα είναι ελεγχόμενα. Έτσι. Ό,τι και να κάνουμε, από κάπου μας πιάνουν. Οπότε τι νόημα έχει να το κάνεις. Δηλαδή είναι ένας τρόπος να σε ελέγξουν από όλες τις μεριές. Πες μας γιατί έφαγες χθες, φιλάρετε, για να κλείσουμε. Για να σε ελέγξουμε κι εμείς. Ναι. Θα πω λοιπόν, επειδή από χθες το συνεχίσαμε, ας πω και ένα ακόμα κόλπο. Δεν ξέρω αν σας το έχω πει. Είναι ότι για να έχεις
ασπίδα προστασίας θα λέγαμε, και άλλα και τόνωσης. Πριν ωραίος τρόπος είναι να πάρεις μέλι, ναι, και όση ποσότητα μελιού βάλεις σε ένα μικρό βαζάκι, να βάλεις μέσα το ένα, το μισό από αυτήν την ποσότητα. Ναι. Δηλαδή, άμα βάλεις ένα δύο κιλό δάχτυλα μέλι, να βάλεις ένα δάχτυλο κανέλα. Μεγάλη ποσότητα κανέλας. Να το ανακατέψεις καλά, ναι, αυτό με το κουτάλι, και να τρως ένα κουταλάκι την ημέρα το πρωί, σαν πρωινό. Για όσους αντέχουν ή τους αρέσει, εμένα με απολαμβάνω την κανέλα. Και εμένα μου αρέσει κανέλα. Με μήλο δεν θα ταιριάζει αυτό, έτσι με κομματάκια λωρίδες μήλου να τα ρίξεις από πάνω. Και σε σουβλάκι το βάζεις, αν θες να το βάλεις σε αντικείο. Μπορείς να το κάνεις και μαρινάδα για κρέατα αυτό, φιλάρα. Το ζήτημα είναι όμως ότι... Για ξαναπες λίγο την αναλογία, δηλαδή σε ένα βαζάκι που χωράει μισό κιλό μέλι. Ναι. Πόσο θα βάλω κανέλα, 250 γραμμάρια. 200 γραμμάρια κανέλα. Ω, για να το ανακατέψω αυτό, ε. Ναι, θέλει προσοχή, γιατί όταν το ανακατεύεις, ναι, σηκώνει, ανεβαίνει προς τα πάνω. Ναι, ναι. Βάζω σαν σάντουιτς, μισό κάτω, μισό επάνω και στη μέση την κανέλα. Αλλά παρόλα αυτά, πάλι βγάζει σκόνη προς τα πάνω. Και τι δηλαδή κάνει αυτό, αυτό είναι το νοτικό δηλαδή. Πολύ το νοτικό, ναι. Ναι, αλλά δεν βάζει το ζάχαρο μες στο μέλι. Όχι, γιατί κάντε με τα χήνη. Α, η κανέλα κατεβάζει, άρα ισορροπεί. Ναι. Άμα το κάνεις με τα χήνη. Όχι, μέλι και κανέλα είναι καθαρά. Πώς λένε, καρύδια με μέλι. Αυτό θα σου έλεγα τώρα. Αν βάλεις και λίγα καρύδια μέσα, πειράζει. Ό,τι θέλεις μπορεί να το χρησιμοποιήσεις με οποιοδήποτε τρόπο. Εμένα μου αρέσει γιατί είναι καθαρή, δυνατή τροφή. Πώς κάνεις, ξέρω εγώ, με αυτά τα που πίνουν τα ισοτονικά. Ναι, ναι. Αυτό είναι πολύ ισχυρό. Δηλαδή, άμα πάρεις ένα κουταλάκι του γλυκού τέτοιο και μετά το αφήσεις σιγά σιγά να λιώσει το στόμα, έχεις πιει τρία ισοτονικά. Ωραία. Ωραία. Γεια χαρά. Γεια σου φιλάρετε, γεια σου φιλάρετε. Ωραία. Και μετά χτυπάς μια κοκακόλα. Ναι, μια κοκακόλα. Να ρέψουμε μετά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα νέα. Γεια, συνέχισε. Το βασικό σενάριο για τους συνταξιούχους, εφάπαξη καταβολή των κομμένων δώρων, αναλογούν 800 ευρώ στον κάθε δικαιούχο. Το 2021 η καταβολή. Ένταση στο Αιγαίο, στο Πεντάγωνο ετοιμάζονται για νέα ναύτεξ εποχή. Ο σκληρός διάλογος της Ισπανίδας Υπουργού Εξωτερικού με τον Τσαβούσογλου. Η ναύτεξ δεν ακούγεται λίγο σαν εταιρεία ομίλου Γιαννακόπουλου? Ναι, την ναύτεξ, ναι, ναι, φαρμακευτική, ναι. Και στα αθλητικά της εφημερίδας, τελικός κυπέλου Κεραυνή Χούμπελ και UEFA κατά ΕΠΟ, όχι σε τελικό στις 30 Αυγούστου, ορίστε τον άμεσα. Τώρα που είπες άμεσα, φτιάξτε Μπάρκας λίγο άμεσα και εσείς εκεί στο Sky λίγο τα πράγματα εκεί, γιατί δεν θέλω να μιλήσω ειδικά, αλλά φτιάξτε λίγο κάποια και πράγματα. Και μάσκα έχει. Ναι, φτιάξτε λίγο ρε παιδιά, ναι, φτιάξτε. Ναι. Μπάρκας έτοιμος να γίνει κάτοικος Σκωτίας, έτσι κλείνει στη Celtic γενικά. Αυτά με τα νέα. Άρα θα έλεγε κανείς ότι, όχι εντάξει, δεν έχω κάτι για τον Μπάρκα, θα έλεγα Μπάρκα στο γυαλό, αλλά δεν ταιριάζει. Καθημερινή. Φόβοι για νέα έξαρση του ιού στην Αττική. Τα περισσότερα κρούσματα στην Αττική από αυτά που είδα τον αναλυτικό χάρτη. Σχέδια για πρόσθετα μέτρα μπροστά σε δεύτερο κύμα η Ευρώπη. 6,4 δισεκατομμύρια το κόστος στα δημόσια ταμεία. Πρωτογενές πλεώνασμα 313 εκατομμύριων προέβλεπε ο αρχικός στόχος. Βαριά πρόστιμα για πειραγμένες ταμιακές. Με βίντεο κλίση εξυπηρέτηση από τα ΚΕΠ μέσα από το MyCAP Hire. Έλληνες μαθητές δείχνουν το δρόμο, ψηφιακό κράτος. Αποστρατηγοποίηση των νησιών του Αιγαίου, ο Φουάτ Οκτάι για τις κόκκινες γραμμές, αυτό ζητούν οι Τούρκοι. Το σχέδιο εναλλακτικές και τα όρια με το σχόλιο για την Καθημερινή και η Βρετανία σε δίαιτα. Αυτά για την Καθημερινή. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. 4.482 νέες προσλήψεις στην υγεία. Πίνακες με όλες τις ειδικότητες και τις θέσεις. Ποιοι κλάδοι άντεξαν και ποιοι όχι το lockdown. Α, βάλω το άντεξα. Τα στοιχεία από την έκθεση Γκουρμπάτζι. Ξέρεις του Γκουρμπατσόφρενα. Κρεμίζουν τα όσα ισχυρίζονταν τον Ιούλιο του 2018 οι Τόσκας και Τζανακόπουλος. Παροδία με ανακρίβειες για την τραγωδία στο μάτι. Νταντάδες γειτονιάς με ΕΣΠΑ, επιδοτούμενη φύλαξη παιδιών έως 12 ετών. 14 ερωτήσεις απαντήσεις για ψηφιακά ΚΕΠ, ποιες υπηρεσίες παρέχονται.
προς χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους. Μην ξυπνήσουμε μια μέρα με 100 κρούσματα, λέει ο κύριος Σύψας. Μεγάλος περίπατος, μια επιπλέον λωρίδα για αυτοκίνητα στην Πανεπιστημίου. Πιέσεις Βερολίνου προς Αθήνα, Λευκοσία. Ενώ ο Τούρκος Αντιπρόεδρος θέτει και θέμα Κρήτης. Αυτά και με τον ελεύθερο τύπο. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Δραματικά τα στοιχεία εκτέλεσης για το πρώτο εξάμηνο. Προϋπολογισμός κατάρρευση εσόδων. Λιγότερα κατά 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ από τον στόχο. Έκανε ταξί το στρατιωτικό ελικόπτερο ο Μητσοτάκης. Πάρχει αρκετή γκρίνια για τις βόλτες που κάνει ο Μητσοτάκης με τη Μαρέβα. Ναι. Κοινική ομολογία Πέτσα για τον Πρωθυπουργό. Μίκρινο μεγάλος περίπατος στην Αθήνα, εκεί στο Σύνταγμα. Απειλές Άδωνη για τα μάτια του Σαμαρά. Εμπεγμός με τις μεταθέσεις υπαλλήλων. COVID-19 το καλοκαίρι της έξαρσης. Σε ηλικία 104 ετών έφυγε η στάρ της χρυσής εποχής του Hollywood, η Olivia De Havilland. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αυτά. Τέλειωσες. Ναι, τέλειωσα. Πάμε στην Αυγή. Τραγέλαφος στην ώρα της κρίσης στο Αιγαίο, ανεκδίγητοι, πνίγηκαν σε μια ναύτεξ και ο Μητσοτάκης ανέμελος. Βόλτα στην Αντίπαρο για weekend με τον Ντόμ Χάνκς και μετακίνηση στην Επίδαυρο για τους Πέρσες με στρατιωτικό ελικόπτερο την ώρα που οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή για την τουρκική επιθετικότητα στο Αιγαίο. Άμα κάποιος πνιγεί σε μια ναύτεξ, δεν είναι καλός ναύτης. Ναι. Καλό ήταν. Όχι, ήταν καλό. Εντάξει, το ξέρω, γι' αυτό τα είπα. Αλλά θα το έλεγα και να μην ήταν καλό. Ο κύριος Πέτσας όχι μόνο το παραδέχτηκε, αλλά ζήτησε και τα ρέστα από το ΣΥΡΙΖΑ γιατί απέτησε εξηγήσεις. Σε άλλα θέματα της εφημερίδας, πετάει την μπάλα κυβέρνηση στην εξέδρα για την αμνίστευση των τραπεζιτών. Θερινό μυθιστόρημα το Σάββατο, πρωτοσέλιδο, τη Δευτέρα γαργάρα. Λόγια του αέρα αποδείχτηκαν και υποτιθέμενες συγκλονιστικές αποκαλύψεις του κυρίου Παπαχρήστου στα νέα για τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτά με την Αυγή. Πάμε στο ριζοσπάστη. Αγωνιστικές παρεμβάσεις ενάντια στο νέο μπαράζ απολύσεων εργαζομένων. Σε θέση μάχης κλαδικά και επιχειρησιακά σωματεία απέναντι στις απολύσεις και την επίθεση των επιχειρηματικών ομίλων, καλώντας εργαζόμενους στον αγώνα για να μην πληρώσουν ξανά τη νέα κρίση. Να πάρθει τώρα πίσω η απόλυση, γράφει το πανό της ΣΕΤΕΠΕ. Ο καλός ο δρόμος, η άποψη του ριζοσπάστη. Το ευρωδιαγραμμένο έγκλημα με γνωστούς ενόχους. Είναι νομίζω η μόνη εφημερίδα που ασχολείται με τις πυρκαγιές ακόμη. Ναι. Και μπράβο. Αποκαλυπτικά τα όσα αποδείχτηκαν με αφορμή την περιοδία στην περιοχή την περασμένη Παρασκευή του Νίκου Παπαναστάση, βουλευτή του ΚΚΕ. Τι άλλο, είπα, Ευρωπαϊκή Ένωση στρώνουν το έδαφος για υπερεαλιστικές διευθετήσεις σε βάρος των λαών. Αυτά και ο Ζωσπάστης. Είχε πάει ο Πέτσας, ναι, με τη σύζυγο στην παραλία, ναι, και ξεχαστήκανε και δεν βάλανε αντιλιακό. Και μετά κάηκε η σύζυγος και γκρίνιαζε. Και τη λέει, γιατί γκρίνιαζες τώρα, είσαι πιο νόστιμο. Κατάλαβες, επειδή η Πέτσα. Πότε φεύγεις, Μάδια? Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Θα βγαίνω, ρε, θα βγαίνω. Δεν σε βγάζω. Σαν σήμερα το πρωί που ήρθα, άκουγα τον Κούση, είχε τον Στέργιο. Ναι. Ο Στέργιος είναι σε άδεια και είναι στη θάλασσα. Και εγώ όταν έρθει και λύσει βουνό, πήγατε. Όχι, λύσει. Λοιπόν, ναι, πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ο ναι. Πέτσας Ο Πέτσας αναγκάστηκε να ομολογήσει την αλήθεια για τα αχρίαστα ταξίδια, βόλτες με στρατιωτικό ελικόπτερο. Εν μέσω κρίσης με την Τουρκία, το πρωθυπουργικό ζεύγος μετέτρεψε το Σινούκ και τα Σούπερ Πούμα σε ταξί. Τα ίδια παντελάκι μου από την Μπεμβέ του Βενιζέλου, τη Χλειδί του Τσίπρα και τώρα στην Ντόλτσε Βίτα του Κυριάκου. Σοκ, δολοφονική επίθεση στο Χίο. Πώς γλίτωσε από θαύμα ο δημοσιογράφος. Και αυτό έσβησε πολύ γρήγορα. Ναι. Είχε την ψυχραιμία να αντιδράσει. Άμα ήταν κανένας άλλος, ας πούμε, κανένας Πρετεντέρης, κανένας Χατζηνικολάου, θα είχαμε 24 ώρα δελτία ειδήσεων. Ναι. Έτσι. Αλλά για το Χίο. Άλλα είναι τα μέτρα και άλλα τα σταθμά. Wow.
Ντροπή σιωπή των πάντων και ευαισθησία αλακάρτ. Καταστροφή στην οικονομία. Στα 9,2 δις εκτινάχτηκε το έλλειμμα στο πρώτο εξάμηνο. Τι δείχνουν τα στοιχεία κτλ. Το φυσικό αέριο σε άλλες 34 πόλεις. Σκέψεις για υποχρεωτική μάσκα και στους ναούς. Προς απαγόρευση πανηγυριών τον Αύγουστο. Καλά. Αυτά και με την Εφημερίδα Δημοκρατία. Να πω και μια εσπρέσο. Φυσικά θα πεις. Στο μικροσκόπιο της αστυνομίας, στη στενή σχέση του 30χρονου με την κοπέλα, ο Αλβανός, τα ουρλιαχτά και η νεκρή Μαρία. Ακραία πρωτοσέλιδα, παιδί μου. Είναι στο μικροσκόπιο της αστυνομίας. Τα εργαστήρια θα δώσουν απαντήσεις για το σάλτο μορτάλε της 16χρονης στα Τρίκαλα. Ναι. Αποκλειστικό. Ξανά μαζί. Ποιοι είναι αυτοί ξανά μαζί? Καραφώτης και Σαλταφερίδου. 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 Καραφώτης πάντα το είχε. Αν θυμάσαι. Μπράβο. Και στο τέτοιο Μάρο Λίτρα. Ναι. Εν τω μεταξύ, πάντα μπερδεύω τη Μάρο Λίτρα με την Άσπα Τσίνα που είχαν βγει και ήδη από talent show. Ίδιες δεν είναι? Ναι. Αυτό το μελαχρινό, αυτό, το κλασικό, το ναι. Ενέδρο θανάτου στο Στέφανο Χίο. Να ξαναρθείς να μην χαθώ. Νότσο Φεγγενάκη, για ποιον? Με τη Γκύλη. Αποφάσισαν να δώσουν δεύτερη ευκαιρία στο γάμο τους. Δεν τη λένε τη γυναίκα του. Δεν τη λένε Ολάτα. Θα πει Ολάτα, σ' αγαπώ. Πολλά τεσσάρια. Η Εσπρέσο τσάκωσε σε Στερβιτζάδικο την Ανούλα Φλωρινιώτη. Τι Ανούλα Φλωρινιώτη και όχι Άννα, α πούμε. Ξέρω, είναι πιο τι υποτιμητικό είναι αυτό. Είναι έτσι, είναι γνωστή. Ναι, ναι. Με συγχωρείτε, δεν το ξέρω. Ναι. Happy birthday στον Άρχοντα. Και τον Τόλι Βοσκόπουλο. Έκλεισε τα 80. Το μαλλί. Τι έκλεισε τα 80? Ναι. Πόσε φορέ? Ναι, αυτό... Έλα, τώρα μα κορυδεύετε. Τι πια 80 έκλεισε τώρα. 80 ήταν όταν εγώ ήμουν παιδάκι. Δηλαδή στις ελληνικές ταινίες πόσο χρόνο τραγουδούσε ο Βοσκόπουλος? 11. Είναι κόντρα στα εργατικά δικαιώματα γι' αυτό να κάνουμε τέτοιο. Τι έρευνες μας έχεις σήμερα? Βασικά τι έφαγες χθες, είπαμε? Όχι, δεν είπαμε. Έφαγα τον μακαρονάδα. Γι' αυτό. Ναι. Λίγα βέβαια, μακαρόνια τρώω, έτσι πιο πολύ τόνο είχε παρά μακαρόνια. Άρα ήτανε μακαρονάδα. Ήτανε. Βασικά, γιατί το λέμε τόνο μακαρονάδα ενώ έχει πιο πολλά μακαρόνια κανονικά? Δεν έπρεπε να λέγεται μακαρονάδα τόνος? Εδώ λέγεται καρμπονάρα που είναι η σάλτσα καρμπονάρα. Είναι μακαρονάδα. Η σάλτσα είναι καρμπονάρα, δεν είναι τα μακαρόνια. Ναι, αλλά δεν γίνονται τα μακαρόνια καρμπονάρα. Ναι, αλλά φαντάσου, από το μόνο που τη σάλτσα που βάζεις παίρνει νορμά του. Δεν λένε μακαρόνια με καρμπονάρα. Σωστά. Είδες, μακαρόνια με σάλτσα καρμπονάρα, α πούμε, ναι. Σωστά. Έφαγα τον μακαρονάδα λοιπόν. Με μια σαλατάρα έτσι, χωριάτη. Εσύ? Εγώ έφαγα... και το βράδυ έφαγα μια τορτίγια με γαλοπούλα, κασέρι, ντομάτα και τυροκαυτερή. Κανονικό κασέρι ή κασέρι που το λέμε εμείς εδώ? Τα κασέρι δηλαδή, το όνομά του. Ημίσκληρο έβαλα, ναι. Εσύ για πες. Εγώ έφαγα χθες, επειδή γύρισαν από το χωριό στο σπίτι, ξέρω, και φέρανε κρέατα. Επειδή πήγαν, ψήσανε και ό,τι περίσσεψε το φέρανε. Μπριζόλες με πατάτες. Ωραία. Εγώ δεν έχω θέμα χθεσινά, προχθεσινά. Ναι, δηλαδή. Όλα τρώγονται. Δεν υπάρχει. Και μάλιστα, το βράδυ. Το βράδυ τι έφαγα? Και εγώ μια αράδικη πίτα έτσι με τυροκαυτερή που είχε μείνει από το μεσημέρι και λίγες παντατούλες που είχε μέσα, ξέρω εγώ έτσι. Και... Τσιμπολόγησες δηλαδή. Ναι, τσιμπολόγησα, δεν έφαγα. Κάτι ήθελα να σε πω τώρα για το. Τι, όχι, φάγαμε. Κάτι... Α, ναι, το απόγευμα με έπιασε μια κρίση επιθυμίας για φρούτα. Που εγώ δεν. Δηλαδή, αν δεν μου τα φέρει κάποιο. Δεν θα φάω. Και έφαγα ένα ροδάκινο και δύο βανίλιες. Ωραία. Πολύ ωραία. Αυτό είναι ο μόνο του κέικ. Τσάνιξε, ρε παιδί. Ναι, με έπιασε για φρούτο, εγώ σπάνια. Τώρα που το είπε, δηλαδή, μόλι είπε φρούτο, και εγώ ροδάκινα σκέφτηκα. Έτσι, ροδάκινα. Ποια είναι τα αγαπημένα σου φρούτα? Αυτά που δεν είναι μήλο, δεν είναι πορτοκάλι και δεν είναι. Δηλαδή, μήλο και πορτοκάλι δεν τρώω μόνο. Ναι. Δηλαδή, μ' αρέσει το. Ναι. Τα καλοκαιρινά μου αρέσουν σίγουρα. Καρπούζι. Δηλαδή, πόνι, καρπούζι. Ο, πεπόνι, εμένα μου αρέσει το καρπούζι, αλλά βαριέμαι να το καθαρίσω, ρε φίλε, να το κόψω. Να... Ενώ το ροδάκι μου το παίρνει, το πλένει, γεια σα, το τρως. Το χτυπά το καρπούζι όταν πα να το αγοράσει, να δει, να απαντήσει. Ναι. Και τι καταλαβαίνετε από αυτό? Καταλαβαίνει τον ήχο, ρε φίλε, αν είναι μεστό ο ήχο, είναι καλό το καρπούζι. Ο μεστό ήχο, α πούμε, πώ είναι? Τι λέει, Κάρμινα Μπουράνα τραγουδάει, τι λέει? Δεν μπορώ να το κάνω τώρα εδώ. Όπως επίσης και το κοτσάνι πρέπει να είναι στριφαγυριστό λίγο. Να, μην είναι... να είναι κοτσονάτο. Ναι.
Εγώ μ' αρέσουν πάρα πολύ τα ροδάκινα. Ναι. Τα νεκταρίνια. Αυτές οι βανίλιες. Είναι αυτά τα μικρά, τα πορτοκαλί. Τα μουσμούλα. Τα μουσμούλα. Ναι, και εμένα μ' αρέσουν αυτά. Αν και καθαρίζονται δύσκολα. Όχι, όχι, δεν λέω. Τι καθαρίζονται δύσκολα. Τα πορτοκαλί που είναι σαν ροδάκινα, τα μικρά μ' αρέσουν. Εκείνα τα. Α, τα. Πώς λέγονται εκείνα. Μουσμούλα. Καΐσια. Μπορεί να λέγονται και ροδακινάκια. Όχι, όχι, όχι. Βερίκοκα. Τα βερίκοκα, φίλε. Πολύ. Αλλά όχι σκληρά. Όχι μαλακά. Που τα ανοίγει στη μέση και βγαίνει το κουκούτσι. Ναι. Ναι, γιατί εγώ έχω μια τάση να μην μου αρέσουν τα φαγητά που παιδεύομαι να τα φάω. Ναι, ρε φίλε. Γι' αυτό δεν μου αρέσει το ψάρι. Γι' αυτό δεν μου αρέσουν, ξέρω εγώ. Άσχετο. Ό,τι θέλει καθάρισμα και τέτοια βαριέμαι. Ναι. Προσπαθώ να θυμηθώ φαγητά που θέλουν έτσι λίγο παιδεμό, αλλά ναι, δεν μου έρχεται. Ας πούμε που δεν σου έλεγα την άλλη φορά με τα φιωγκάκια και τις βίδες που τσακ, τσακ, ναι, τσακ, ναι, μια. Ναι, δεν μπορώ, παιδεμό, ναι. Κουράζομαι. Ναι. Βαριέμαι. Μετά, δηλαδή, θα περάσουν 10 λεπτά, θα έχω φάει το μισό πιάτο. Και θα έχεις κουραστεί. Και θα κάνω, όχι, θα αφήσω το πυρήνα επιδεικτικά και θα πω. Γιατί δεν τρώσουμε κουτάλι. Αμάν. Τα φιωγκάκια, ας πούμε, φάταμε κουτάλι. Εννοείται ότι ρύζι, ας πούμε, και τέτοια τρώμε κουτάλι. Δεν μπορώ να φάω με πυρούνι. Παιδεύομαι, σου λέω. Άρα Κινέζικο δεν τρώω ποτέ. Όχι, Κινέζικο τρώω και με τσότσικι και αυτά είναι για την καλτίνα τρώω. Δεν έχω θέμα. Εκεί εφετζιλίκι. Ναι, γιατί έξω όταν θα πας να φας, ειδικά άμα πας για σούσι και για τέτοια. Δεν πας να φας, πας να κάνεις το γούστο. Τώρα που είπες σούσι, σε ένα σούπερ μάρκετ, δεν θα πω όνομα εννοείται, έχει έτοιμα φαγητά ρε παιδί μου, έχει φακές, κοτόπουλα, τα πάντα. Συσκευασμένα φρέσκα φαγητά ρε παιδί μου. Βάλαμε το σούσι με τις φακές, με τρομάζει. Και έχει και κάτι μικρές συσκευασίες με σούσι. Δηλαδή έχει μέσα 8 κομματάκια σούσι, μια βλακία δίπλα, ένα σόλομο, ξέρω ότι είναι ένα κομματάκι. Και το έχει, ας πούμε, ένα βαλαωρίτη. 5 ευρώ. Αυτό το πράγμα το μικρό. Τόσο ακριβό είναι το σούσι. Ρύζι δεν είναι, ρε φίλε. Τι είναι. Ακριβό. Αγία ακριβό το είπες εσύ. Ρε φίλε, ένα κομματάκι τέτοιο τώρα 5 ευρώ. Δηλαδή εγώ θέλω 12. Έχεις πάει για σούσι να φας 30 τέτοια, πόσο κάνουν να σου πει. Έχω πάει, ναι. Έδωσε 5 ευρώ. Έδωσα ρε φίλε 20, αλλά έφαγα μια πιατέλα. Γι' αυτό δίνει στο σούπερ μάρκετ 5. Δεν ξέρω, μου φάνηκε ακριβό. Εγώ λίγο θα έλεγα ότι είναι το. Ναι, ναι. Α, ναι. Όχι, μ' αρέσει. Αλλά για σούσι θα πας πρώτα απ' όλα. Άμα πας αντροπαρέ για σούσι, είσαι. Πώς το, όχι, πώς το λένε. Ελέγχεσαι. Ναι, στο βαρ. Ελέγχεσαι. Δηλαδή έρχεται ο σερβιτόρος και σου λέει, είσαι σίγουρος ότι θέλετε να πάρετε σούσι, κύριε. Εγώ ανυπομονώ. Ναι. Να γυρίσει αυτό το ζώο από τις διακοπές του, τις οποίες δεν τελειώνουν ποτέ οι διακοπές του. Κάνει εκπληκτικό σούσι. Δεν έχω φάει ποτέ. Αλλά έχει ανεβάσει 10. Δέντρο σούσι. Από αυτόν δεν έχω φάει ποτέ. Έχει ανεβάσει 18 ιστορίες. Καλός φίλος. 18 ιστορίες με σούσι. Ναι. Στην Αμουλιανή, στο Πανόραμα, στο. Παντού. Δεν έχω φάει ακόμα. Και πρέπει να γυρίσει τώρα σήμερα, αύριο, γιατί θα έχουμε θέμα κιόλας. Δηλαδή φτάνει. Φτάνει, ένα μήνα διακοπές. Φτάνει. Α, ξεκίνησε η K20 προπονήση του Άρη. Ναι, ναι, ναι. Ωραία φούστα, φίλε. Α, θυμηθούμε να ανάψουμε μια λαμπάδα. Φοβία, ναι. Καλά, δεν μας νοιάζει τώρα. Φοβία, ναι. Μην το δείχνεις αυτό. Με αυτή τη φωνή, να πούμε. Τον έχει ακούσει φωνή αυτό. Ανάποδα την έβαλε τη φούστα. Δεν ξέρω. Το σκίσιμο από πίσω δεν είναι. Όχι, όχι. Έχει και από πίσω. Είναι και να το σκίσουμε, είναι καλό πράγμα. Τώρα καθίστε λίγο. Κάτι σχέα. Κάτι σχέα να ακούμε. Νομίζω ο Σαββίδης είναι καλεσμένος στο όπερ. Δεν μοιάζει λίγο. Ναι, όντως. Είναι λίγο. Σαν τον ξάδερφο του. Ναι, ναι, ναι. Δεν είχαν καλεσμένος και ξάδερφο, δεν πας εσύ. Εμείς εδώ, καλλιεργητές, λοιπόν, εγώ λέω να πάμε σε διαφημίσεις για να το απολαύσουμε καλύτερα. Κάνε ένα κοντινό ρε. Πάνε ρε σε διαφημίσεις να σχολιάσουμε και όλα. Έχεις το μικρόφωνο και το και φοβάμαι. Ανοιχτά είμαστε. Πάμε διαφημίσεις, ερχόμαστε με αθλητικές εφημερίδες και πολλά άλλα. Εδώ μείνετε συντονισμένοι. Να πω ότι στον Αντένα θα κυνηγηθείτε. Ντροπή σας. Μπήκα να δω, ρε παιδί μου, έτσι τυχαία για να κάνουμε την έρευνα για την εκπομπή στο καλοκαίρι μαζί στον Αντένα. Να δούμε ποιοι παρουσιάζουν. Και μου έχει το Παναγιώτη Στάθη και τον Νίκο Ρογκάκο. Ένας από τους δύο λείπει αρχικά. Ρογκάκος. Πρέπει να λείπει ο Στάθης. Ή ο Ρογκάκο, δεν θυμάμαι. Και έχουν στη θέση του μια πολύ. Έτσι. Ακούγεται. Αιτία να είναι και αφορμή. Δεν στείλει πολλά που το κάνεις αυτό. Μια που είπαμε για τον Μπαχ και για τον Βιβάλντι.
τον έρωτα να βρω. Αχ, Θεέ μου. Παροδία. Εγώ κράζω που δεν έχουν την κοπέλα για να τη βρούμε. Και εγώ έκραξα τώρα, μην νομίζεις. Ερωτικό κάλεσμα ήταν αυτό. Ναι, στη φιλή μας. Σαν τις γάτες που είναι από έξω. Αυτό το πράγμα με τις γάτες κάθε καλοκαίρι, παιδιά. Δηλαδή, όταν αρχίζουν να σέρνουν. Ξέρεις τι, φοβάμαι ότι γίνεται όλο το χρόνο. Πάντα προσπαθώ, απλά έχουμε πόρτες. Πάντα προσπαθώ να δω τι σέρνουνε. Φαντάζεσαι καμιά γάτα να έχει κακαράδι. Να δεις τι όροφο είσαι στο σπίτι. Στο σπίτι τι όροφο είσαι. Δεύτερο. Να δεις κανένα κατάρτι, ξέρω εγώ. Και να δεις το μπροστά. Τον ουρουάνε σε μια. Και να δεις τη γάτα, ξέρω εγώ, να κοιτάει γύρω γύρω με τη φάνη. Γιατί κατάλαβες την ουρουάν. Και να είναι η γάτα. Έχω ακούσει διάλογο με γάτα από γείτονα. Σηκώνεται και να βρίζει ξανά και να λέει. Σταμάτα, γιατί θα έρθω. Γιατί θα έρθω εγώ να σε βρει. Και να πατάει γάτα. Τα σκυλιά πατάνε εδώ μεταξύ. Είναι από κάτω και γαβγίζει κανένα και βγίζει και το κάνει κανένα. Θα ήθελε να μιλάνε τα σκυλιά. Ναι. Θα ήθελα. Εγώ θα ήθελα να μπορούν να λένε συγκεκριμένα πράγματα, ρε παιδί μου. Να. Λίγα, ρε, να μην μιλάω κανονικά. Ναι, αυτό. Ναι, πεινάω, ρε. Βάλε μου νερό. Ναι. Κάτι τέτοια. Ή να φεύγεις, ρε, παιδί μου. Και να λέει πάλι φεύγεις, ρε. Ναι. Τι ώρα θα έρθεις να σε ρωτάει. Ή να γυρνάς και εγώ και να είναι σε να κάθεις στην καμία. Καλώς θα είναι το ίδιο. Αυτό. Οι γάτες σίγουρα θα το λέγαν αυτό. Να ξέρεις το. Ήρθες. Ναι. Πόπου, δεν έχει χαρεί γάτα ποτέ στη ζωή της. Ναι, να έρθει να σκελιάσει πάνω σου. Δεν, ποτέ. Μόνο σέρουνε. Ναι. Καλημέρα, λέει φίλε, καλή εκπομπή να έχετε. Φαντάσου να είχε πάρει ο Τσίπρας ή ο Καμένος το ελικόπτερο για να δει θέατρο. Θα έπεφτε η κυβέρνηση. Αλήθεια είναι, σύντροφε. Γεια σου, ρε Αντώνη. Γεια σου, ρε Αντώνη, καλημέρα. Εντάξει, μην ξεχάσουμε τώρα τα κότερα του Τσίπρα, έτσι, ή τις διάφορες βόλτες του Καμένου. Ο Καμένος δεν έχει κάνει λίγα. Και τώρα, εσείς τώρα οι όχι, δύο εγώ, να. Εγώ δεν να μνημονεύετε Ζέος. Τον Καμένο. Εγώ, εσύ, εγώ ποτέ. Αντώνη, εγώ ποτέ. Εσύ να μνημονεύεις τον Παναγιώτη τον Καμένο. Εγώ ποτέ. Να τον βάζεις, ας πούμε, μαζί με τον Τσίπρα. Εντάξει. Κομμουνιστικοποιήθηκε και ο Καμένος. Μα ο Τσίπρας δεν είναι κομμουνιστής. Αριστεροποιήθηκε ο Καμένος, άντε να το πω έτσι. Αν θεωρείται ο Τσίπρας αριστερός. Ακόμα. Ισχύει. Εγώ ναι. Δεν. Λοιπόν. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Αφρού τώρα θα βγάζει εντό. Θα προσπαθεί να ψάχνει το πληκτρολόγιο τώρα για να γράψει και τα νεύρα του Ντάμπορτ. Εντάξει. Έχει το καλοκαίρι μαζί τη σελίδα και έχει και καλοκαίρι μαζί fans. Εδώ θα αναποθέσω τι ελπίδε μου. Σίγουρα. Δεν μπορεί να fans δηλαδή fans. Γιατί είναι για του δύο άντρε. Έλα ντε. Με δουλεύετε. Έλα μου ντε. Και έρχεται ο Μουντέ. Ο Mount. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε αθλητικέ εφημερίδε. Ναι, παιδιά. Δεν είναι δυνατόν. Δεν έχει ούτε εδώ. Κατά, ξέρω πώς θα το βρω, έλα, βρήκα. Τι να διαβάσουμε. Αθλητικές εφημερίδες. Το κλείσαμε. Ποιος ασχολείται. Πολύ κακό πρωτοσέλιδο Sport Time. Πολύ κακό. Τι έχει το Μαραντόνα, έχει το Μαραντόνα στον Άρη. Πολύ κακό, πολύ κακό. Α, ναι, τι γίνεται με τον Μπαλοτέλη, θα έρθει. Στο μεταξύ, το ψάξα λίγο χθες το θέμα. Από το 2015, κάθε καλοκαίρι υπάρχει είδηση για τον Μπαλοτέλη. Για τον Ολυμπιακό, το 15, το 16, το 18. Πιο όριμος από ποτέ ο Μπαλοτέλη. Φίλε, εντάξει. Λοιπόν, Sport Time. Ναι. Άκου τώρα πρωτοσέλιδο. Μακ Μπάρκας. Πόπο, δηλαδή. Πολύ κακό, ρε φίλε. Ο Έλληνας θερματοφύλακας γίνεται παίχτης στη Celtic και παράλληλα η πλέον προσοδοφόρα πώληση στην ιστορία της ΑΕΚΑ. Γεια σου, Κωστή. Καλημέρα. Εγώ το λέω, ρε. Ναι. Μακ Μπάρκας, ρε φίλε. Δηλαδή, πολύ κακό. Πήγαν να το κάνουν έξυπνο, πιασάρικο, έξυπνο και. Ναι, δεν. Ο 26χρονος Κίπερ θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο κοντά στα 6 εκατομμύρια ευρώ η συμφωνία. Ωραία, Μελισανίδη. Λοντζέσκι. Βγήκαν τρεις χρονιές. Άνετα. Λοντζέσκι και με τη Βούλα στην Ένωση. Προέκυψε θέμα με οικονόμου. Τσιγκρίνσκι επίσημα για ακόμη ένα χρόνο. Θυμός η ΕΠΟ όρισε για 30 Αυγούστου τον τελικό του κυπέλου με την ΑΕΚ. Οργισμένη αντίδραση του Ολυμπιακού.
Ορίστε άμεσα τον τελικό. Απόφαση λαθρέων συμφερόντων. Ναι. Στην έξοδο ο Ρόους. Οπα. Μήνυμα στο Γάλλο αμυντικό να φέρει πρόταση για να φύγει. Προτάθηκε στον Άριο Χουάν Ντομίνγκες. Βρέθηκε η χρυσή τομή με, με πορτίγια. έντονη φημολογία ο Παναγιώτης Κονέ και Γιούλιαν Κόρμπ. Τα νέα ονόματα που έπεσαν στο τραπέζι για τον Παναθηναϊκό. Ποια τα δεδομένα, πότε ράγισε το γυαλί με τον Μακέντα και τι έπεται. Εν τω μεταξύ, σε αυτό με τον Πορτίγια. Είναι τραγελαφικό αυτό που συμβαίνει, γιατί τον Πορτίγια τον έχω στο Facebook. Τον έχουν πολύ αργιανοί στο Facebook τον Πορτίγια. Ναι. Ο Πορτίγια στο Facebook το όνομά του λέγεται. Τάδε, ξέρω εγώ το όνομά του Πορτίγια, Άρης. Έχει φωτογραφία με Άρη. Ναι. Είναι δηλαδή αργιανό το παίζει στο Facebook. Και γράφανε από κάτω, υποτίθεται ότι έχει και Άρη. Και δε και οι άλλοι είχαν και ευχές, ξέρω εγώ, για τα λεφτά που πήρε. Πήρε 300 χιλιάρικα. Ναι. Εντάξει, καλά τα πήρε ο άνθρωπος. Από την πλευρά του Πορτίγια μια χαρά έκανε. Αλλά όταν είσαι και υποτίθεται Άρη και τέτοια και το παίζει αργιανό, ότι δεν ξεχνάω εγώ τον Άρη και αυτά και πα και κάνει αυτό. Είναι πολύ οξύμορο, ρε παιδί μου. Λοιπόν, ο Αντώνης επανέρχεται με μήνυμα, αν και ήθελα να τα πνίξω τα μηνύματα και τον ίδιο. Τόσο τον αγαπάω. Ο Τσίπρας πήγε διακοπές μια φορά, άντε δύο. Ναι, αλλά το κότερο. Το καημένο το παιδί. Πήγε διακοπές μια φορά, άντε δύο. Στερημένο παιδί. Νομίζω ότι μικρό δεν τον πηγαίναν ούτε στην κατασκήνωση. Και έκλαιγε. Καημένος Αλέξης. Έχω αρχίσει και εκνευρίζομαι που δεν έχουν τα γυναικεία ονόματα. Όχι κάθε τρεις και λίγο, ναι. Και δεν πήρε στρατιωτικό ελικόπτερο εν μέσω κρίσης. Είδες, τα διαβάζω τα μηνύματά σου στον αέρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη Sport Times στα άλλα θέματα. Στέλνουν Πιοτρόφσκι. Οπα. Στην Πολωνία μιλούν για πρόταση του ΠΑΟΚ για τον 22χρονο μέσω της Genk. Έπαιξε αυτός κόντρα στον ΠΑΟΚ ποτέ? Πώς η ελληνοτουρκική κρίση μπορεί να απαλλάξει το δικέφαλο από την προοπτική της Μπεσίκτας? Μάλιστα. Γιατί? Α, να βάλουν δικλειδά. Ναι. Κοίτα, ρε, τι είστε. Πουλήσατε, ξέρω εγώ, το Καστελόριζο για ένα. Πρωτάθλημα του κορονοϊού. Καλά, άμα το δω και αυτό. Πρωτάθλημα του Καστελόριζου και του κορονοϊού. Θα λένε, είμαι σίγουρο ότι θα δούμε κανένα πρωτοσέλιδο γάβρο ότι ξέρω πουλήσατε τέτοια. Τι, αυτοί πήραν πρωτάθλημα. Για να μπείτε η Europa League. Αυτοί πήραν πρωτάθλημα του Καστελόριζου. Αλήθεια. Και του κορονοϊού. Λοιπόν. Α, Sport Day έχει ωραίο πρωτοσέλιδο. Ναι. Θα το διαβάσει ή όχι. Συγγνώμη. Ξεγύμνομα λέει. Οπ, και τρίχα. Ναι, αρχοντότριχα. Ναι. Που βρήκαν όμως με κοιλιακούς, τώρα γελάει το σύμπαν που βρήκαν. Ο μέσο Έλληνα, α πούμε. Το μαύρο αυτό είναι ελιά εκεί πέρα ή είναι. Πιο μαύρο. Του τυπογραφείου. Μήπως είναι η οθόνη σου βρώμικη. Όχι. Δεν έχει εσένα μαύρα στίγματα και δύο έτσι μεγάλα. Όχι. Για διάβασε. Άμα ήταν. Μας δουλεύεις τώρα, πού τα είδες αυτά τα μαύρα στιγμάτα? Πού είναι? Δεν έχεις εσένα. Όχι. Σε μένα έχει. Κάτσε να κάνω zoom. Σε μένα έχει. Όχι, δεν έχει. Τέλος πάντων, διάβασε. Μην ασχοληθούμε άλλο με τη φωτογραφία. Διασυρμός ΣΕΠΟ από τον Χούμπελ για την απόφαση σκάνδαλο και για τις, για τις αναδιαρθρώσεις που έγινε κολοτούμπα. Έχει κυβίστηση. Στη Σέλτικο Μπάρκας, συμφωνία με την πρωταθλήτρια Σκωτίας, όλες οι λεπτομέρειες για τις σπουδαίες μεταγραφές του διεθνούς goalkeeper. Η Αγία Σοφία, ο Παπαρίνο μάλλον εννοεί, για έδρα του τελικού Europa Conference League. Το μέλλον θα είναι bright. Oh yeah. Right. Wow. All right. Wow. Αναμονή για την Ελευθέρας, για τον Βράνιες. Καλά, αυτό με τον Βράνιες, ρε παιδιά. Τον Βράνιες. 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 Λατρεία για την. Είναι του Τσίπρα τα. Go back, Madame Merkel. Go back. Το έχει το βιντεάκι που είναι ο Τσίπρας πρόσφατο κιόλας που μιλάει αγγλικά. Δεν ξέρω γιατί μιλάει έτσι. Είναι πώς μιλούσε. Σαν Αμερικανόβλαχος. Όχι, σαν αυτούς, σαν πώς λέγαμε παιδιά, ξέρω εγώ, που ακούγαμε αγγλικά και λέγαμε έτσι, τέτοιο πράγμα ήταν. Στην Αθήνα, ο Παναθηναϊκός, το σύραλ της επιστροφής του Βηγιαφάνιες ολοκληρώθηκε. Οι λεπτομέρειες του συμβολέου του πλέον ακριβοπληρωμένου παίκτη του στο πράσινο ρόστερ. Βηγιαφάνηκε. Ναι. Στον ορίζοντα. Ναι. Η κολλητή του Ρόκα. Εχμάλωτο λαθρέων συμφερόντων. Η βραδιά των μεγάλων τελικών, Σάββατο 1 Αυγούστου, 7 η ώρα, Arsenal Chelsea. Μπενφίκα Πόρτο, 11 παρατέταρτο. Ωραία, θα παίξουμε. Μπενφίκα Πόρτο, αδιάφορο δεν είναι αυτό. Τι είναι αυτό? Όχι, απλά το έχει εδώ γιατί θα το έχει στο Μέγκα. Ναι, τι είναι αυτό, τι μάτς είναι αυτό, πρωτάθλημα. Κυπέλλου. Α, κυπέλλου. Αυτά
για τη Sport Day. Τα διάβασα όλα, Sport Day. Ναι. Όχι, όχι, αυτό. Λοιπόν, πάμε. Είδες, μου βγήκε αυτό ρε. Η ώρα για Sport Super Deal, το μεγαλύτερο ποσό που μπαίνει στα ταμεία της ΠΑΕ από πόλης ποδοσφαιριστή στην ιστορία της ομάδος. Ναι. Το ήθελε πολύ ο Βασίλης που είχε σούπερ πρόταση από τους Σκοτσέζους. Ποιος ο Βασίλης? Α, ο Μπάρκας. Ναι. Οριστικός στις 30 Αυγούστου και τα λοιπά. Ο τελικός. Ο κόκκινος πρωταθλητής. Έγκλημα ντροπή στο πάρκο Γουδί. Δολοφόνησαν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τυφώνας Χούμπελ. Κύπελο Αηδίας. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι σαν το στιγμένο πρωτάθλημα. Τώρα είναι το κύπελο Αηδίας. Ναι. Και ο Γαύρος, ο Περέιρα έφτιαξε νέους πίνακες στο 90, σφύριξα και έλειξες, βάζουν μπουρλότο στο πρωτάθλημα, δεν ξανάγινε η ΚΕΔ που φεύγει να καπελώνει την επόμενη η οποία δεν έχει καν συσταθεί. Αυτό είναι ένα θέμα, δηλαδή ενώ δεν έχει αλλάξει η ΚΕΔ, αυτοί αποφασίζουν για τις λίστες της επόμενης χρονιάς, της χρονιάς. Εν τω μεταξύ, αυτός είναι ο... ποιος είναι αυτός στη φωτογραφία του Γαύρου? Ο Περέιρα δεν είναι αυτός? Του Γαύρου. Ναι. Αυτός με τα γυαλιά, ο Γκριζομάλης. Ποιος είναι? Αυτός είναι ο Περέιρα. Ναι, αυτός είναι. Πού είναι ο Γαύρος, ρε? Δεν έχουν Γαύρο εδώ αυτοί. Δεν έχουμε σήμερα, είχε φεγγάρι. Δεν έχουν Γαύρο. Κόκκινο πρωταθλητή έχω μόνο. Ναι, είναι ο Περέιρα. Είναι και έχει μπρελόκ του Παναθηναϊκού. Κρεμαστό. Καλά, εντάξει. Τι θα, νομίζεις θα έχει του Ολυμπιακού? Περέιρα. Να μην είχε ίσως καμιά ομάδα κάτι. Α, ίσως γι' αυτό το βάλω και ο Γαύρος αυτήν την εφημερίδα. Αυτά, μέτρο σπόρο έχει. Πάμε μέτρο σπόρο. FIFA τέλος στο μπαν. Επιτέλους για τον Άρη. Πάλι το κλείσες όλο! Βλάκα! Έτσι κάνουν, μετά από μια ηλικία έτσι κάνει ο άντρας. Να ξέρετε. Τέλος στο μπαν. Η ΠΑΕ ανακοίνωσε ότι τελείωσε εφιάλτη τη απαγόρευση των μεταγραφών και υπόσχεται ένα. Άχασαμε την ερευνά. Θυμάσαι τι ήταν? Τη βρήκα. Και υπόσχεται έναν Άρη ακόμη πιο δυνατό την νέα αγωνιστική περίοδο. Τελευταία πράξη, η πληρωμή του Πορτί για 300.000 ευρώ. Δυσκολίες στη συμφωνία με Γκάμα. Προτάθηκε ο Χουάν Ντομίνγκεθ, Ισπανός αμυντικός μέσος της Τουρμ Γκραντς. Από ό,τι όμως άκουσα εγώ από χρήση να το χθες, δεν υπάρχει θέμα Ντομίνγκεθ. Πλάνο τελικού, ούτε θέμα Μπαλοτέλη. Πλάνο τελικού, επιλέγει στον ΠΑΟΚ την απόκτηση ενός ποιοτικού χαφ εν ώψη του νοκάουτ ευρωπαϊκού αγώνα που θα κλειδώσει τουλάχιστον 7 με 8 εκατομμύρια με το Europa League. Όλος... Εμένα δεν μου αρέσει αυτό το αυτή το πάθη όμως. Ας πω την αλήθεια. Εντάξει, είναι ρεαλισμός. Αλλά δεν μου αρέσει εμένα αυτό το. Εντάξει, κλειδώνουμε το Europa League. Όχι, ρε φίλε, θα πας για να μπεις στους ομίλους. Ναι. Δηλαδή, τι είναι αυτό? Άντε, μεταξύ μας να το λέμε, αλλά όχι σε πρωτοσέλιδο. Δηλαδή, περάσαμε τέλεια, μπήκαμε Europa League. Όχι, θα παίξεις, αλλά έχεις μάθει να παίξεις. Champions League. Κλειδάριθμος για ΠΑΟΚ και Τραμπζοσπορ, αν βρεθούν πιθανοί αντίπαλοι, εξετάζει UEFA λόγω Αγίας Σοφίας και Αιγαίου. Όλος ο σχεδιασμός και η παραμονή Φερέιρα βλέπουν 25-26 Αυγούστου. Προχωρά το Plan B για τον Ηρακλή. Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις του Ηρακλή μετά το όχι της Τρίγλιας? Ευγενίου, ναι, τύπου Ευγενίου, όχι και να απολογούμε. Απομένουν τα τυπικά για Κακλαμανάκη στον ΠΑΟΚ, όχι τον το Χρυσό Ολυμπιονίκη. Ναι. Αυτά για τη Μέτροσπορ. Ωραία. Ποιο είναι αυτό, ποιο το λέει αυτό? Ο Κιάμος. Κάτσε μήπως. Αρχισυνταξία λέει είναι αυτή, για να δούμε. Εγώ ακόμα το ψάχνω το μεταξύ. Ακόμα, θα επιμείνω. Καλά κάνει. Πού είναι αυτό, για να δείξει να. Δεν είναι αυτό. Θα τραλαθούμε τώρα. Καταδικάζω, καταγγέλλω μάλλον, μέχρι να το βρω. Ναι. Άμα το βρω, θα πάρω πίσω την καταγγελία μου. Τον Αντένα ότι δεν προμοτάρει τους παραγωγούς του που κάνουν εκπομπή τώρα αυτή την ώρα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Βάλτε ένα θέμα, ένα ένθετο στις πληροφορίες. Ντροπή. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε έρευνα. Για πάμε σε έρευνα. Ποιες είναι οι 9 χειρότερες δικαιολογίες που έχουν πει εργαζόμενοι για να μην πάνε στο γραφείο? Είσαι έτοιμος?
Οι εργοδότες λέει έχουν ακούσει δικαιολογίες και δικαιολογίες από τους υπαλλήλους τους, οι οποίοι σαν άνθρωποι και αυτοί δεν θέλησαν μια μέρα να πάνε στο γραφείο. Ναι. Γιατί γελάς, σου θυμίζει κάτι? Όχι. Οι πιο κοινές δικαιολογίες είναι αρρώστησα, αρρώστησε το παιδί μου, πέθανε ο παππούς μου και πολλές άλλες που δεν χρειάζεται να αναφέρουμε. Έτσι. Πάμε όμως να δούμε τις πιο κουφές λίγο. Αν νομίζετε λέει όμως ότι έχετε ακούσει κάθε δικαιολογία που υπάρχει, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Αύριο βλέπω. Ναι, παίρνω ιδέες τώρα. Είναι και 9, οπότε μια χαρά. Κάθε μέρα μία. Μέχρι την άδεια. Η εταιρεία Carrier Burner ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της τελευταίας ετήσιας έρευνας. Το 28% των υπαλλήλων που συμμετείχε σε αυτήν παραδέχτηκε πως την περασμένη χρονιά έδωσε τον καλύτερο του εαυτό σε ό,τι αφορά τις δικαιολογίες. Δείτε μερικές από τις χειρότερες δικαιολογίες που έχουν υποθεί ποτέ. Μόλις έβαλα το σουφλέ στο φούρνο και πρέπει να περιμένω να γίνει. Δεν μπαίνει απάντηση από αυτό. Χεστήκαμε. Ναι, ναι. Η πλαστική εγχείρηση που έκανα χρειαζόταν κάποιες βελτιώσεις και έπρεπε να πάω στο γιατρό. Ήμουν στο μπάνιο και πήρε ο ύπνος στα πόδια μου. Τι λέει ρε. Όταν πήγα να σηκωθώ, έπεσα και στραμπούληξα τον αστράγαλό μου. Αυτό είναι από πού το βρήκες αυτό το άρθρο? Δώσε λίγο πηγή να κράξω. Δώσε λίγο πηγή. Είναι από το site του Σπύρο Σούλη, το site είναι. Σπύρο Σούλη, όταν παίρνουμε άρθρα από το εξωτερικό, το κάνουμε μετάφραση λίγο αλλιώς. My Fit, ξέρω εγώ, When I Sleep και τέτοια, δεν το κάνουμε μετάφραση ακριβή. Ναι. Πες μου, διάσα τα πόδια μου, έτσι, ρε παιδί μου. Έτσι. Άκουρε, ήμουν στο καζίνο όλο το Σαββατοκύριακο και, ναι. Και σήμερα που είναι Δευτέρα μου έχουν μείνει μερικά χρήματα ακόμα για να τα παίξω, οπότε δεν θα. Αυτό ναι. Κάθισε, έχει Αυστραλία πρωινό. Σήμερα σηκώθηκα με πολύ καλή διάθεση και δεν θα έρθω στο γραφείο για να μην μου χαλάσει. Χειροκροτώ. Σε ένα σύμπαν με άλλη κυβέρνηση ίσως θα μπορούσαμε να το λέμε. Ναι. Πέρασα μια βραδιά γεμάτη ποτό και δεν ξέρω που βρίσκομαι. Γεμάτη ποτό. Έχω πέτρα στο νεφρό και πρέπει να πάω στο γιατρό να μου τη βγάλουν. Η στολή μου έπιασε φωτιά καθώς τη στέγνωνα στο φούρνο μικροκυμάτων. Πιάστηκε το χέρι μου σε ένα μηχάνημα. Μπορώ να πάω από αυτά σε τώρα που πες στη στολή. Το δάχτυλο του ποδιού μου σφήνωσε στη βρύση του μπάνιου και θα δυσκολευτώ πολύ να το ξεσφινώσω. Τι θα ακούσω, τι θα ακούσω. Λοιπόν, σου έχω κι άλλα. Νομίζω το σουφλί ήταν το χειρότερο από όλα. Τι δείχνει για σένα η στάση που κοιμάσαι? Πώς κοιμάσαι, πώς κοιμάσαι? Ανήσυχος. Ναι ρε, σε τι στάση? Ανάληψη, δεπό. Ανάληψη, δεν πω. Είπες και τα δύο καλύτερα. Πάντα τα καλύτερα θα ακούσω από μένα. Κοιμάμαι, θα σου πω τώρα, έχω προσέξει τον τελευταίο καιρό ότι πιο εύκολα με πιάνει ο ύπνος ανάσκελα. Ίσια ρε παιδί μου, ανάσκελα. Ξέρω εγώ έτσι. Κανονικά, ανθρώπινα. Με πιάνει, αλλά βολεύομαι στον ύπνο να γυρίσω μπρούμητα. Μπρούμητα? Ναι. Με τίποτα, ρε φίλε. Δεν πνίγεσαι? Όχι. Γιατί να πνίγουμε? Το κεφάλι πώς το βάζεις, πλάγια? Ναι, ρε, ή στο χέρι, ξέρω εγώ πάνω, ή στο τέτοιο. Ναι. Ναι, ναι. Στο χέρι πάνω κοιμάμαι πολλές φορές. Εγώ πάντα κοιμάμαι πλάι. Έτσι. Σαν το. Σαν το γέροντο. Κοιμήθη ο γέρον. Έτσι ξέρεις ποιος κοιμάται, όπως κοιμάσαι εσύ, ο Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο όμως κοιμάται έτσι από επιλογή. Λέει κοιμάται μόνο έτσι. Μόνο πλάι. Αυτό έτσι με, και με λυγισμένα τα τέτοια. Τα γόνατα. Ναι, ναι. Και εγώ. Μόνο έτσι. Μόνο έτσι. Και εγώ, αλλά δεν ξέρω, όσα μαξιλάρι έχεις, Για τα πόδια, όχι. Όχι, ρε, για τα πόδια, για το κεφάλι. Δεν με βολεύει το μαξιλάρι, να σου πω. Δηλαδή, θέλω να είναι πολύ λεπτό, γιατί βάζω το χέρι. Ναι. Εγώ το αντίθετο. Θέλω να έχω πολλά μαξιλάρια. Όχι, δεν μπορώ. Άμα είναι κοιμηθώ όρθιο. Δηλαδή, έχω πάει να κοιμηθώ σε σπίτι, ξέρω εγώ, όσε φορέ έχω πάει και έχω κοιμηθεί αλλού. Ναι. Μεγάλο μαξιλάρι, λέω, πάρ' το από εδώ, μην το σπάσω. Σοπάρε. Δεν γίνεται. Και εντωμεταξύ, βάζω εγώ 1, 2, 3 μαξιλάρια για πόσα βάζω. Και βάζω και το χέρι ανάμεσα. Ω, καλά. Και δεν είσαι, ξέρω εγώ, σε ανάκληση. εγώ έτσι βλέπω ταινία. Σοπάρε. Τι όρθιος είσαι σχεδόν. Πρακτικά όρθιος, δεν μπορώ. Εγώ θέλω να είμαι. Αφού σου λέω, βάζω το χέρι και πολλές φορές το βλέπω το μαξιλάρι να είναι στο πλάι, ρε παιδί μου, να το έχω διώξει τελείως. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι σημαίνει κάθε στάση του ύπνου. Για πες. Αν κοιμάσαι με τα γόνατα κολλημένα στο πλάι, εγώ δηλαδή, τότε είσαι ένας ήρεμος και αξιόπιστος άνθρωπος. Που δεν γελάς. Όχι, δεν έχω ένσταση για το ήρεμος και αξιόπιστος. Έχω ένσταση το είσαι ήσουν. Χάθηκες, κοιμήθηκε. Που δεν φοβάται το μέλλον
Γαλήνια και έφυγε. Ναι, ο γέροντας εκοιμήθη εν ειρήνη. Ναι, που λένε την τύχη του να είχαμε. Εν τόπο χλωρό. Έφυγε χαμογελαστός. Ναι, αυτό. Πράος. 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 Άμα ξυπνήσει, φεύγει και ένα πράο. Που δεν φοβάται το μέλλον, ούτε μπορούν να τον, προσβάλλουν μάλλον εύκολα. Ναι. Είσαι πάντα χαμογελαστό, είσαι πάντα χαμογελαστό και αισιόδοξο άτομο. Και μπορείς να προσαρμοστείς πολύ εύκολα στις αλλαγές. Αυτό. Ναι. Αν κοιμάσαι σε εμβριακή στάση. Ποια είναι αυτή? Αυτή νομίζω είναι. Α! Ναι, εγώ αυτή είμαι η στάση. Ναι. Η πρώτη ποια είναι, ρε φίλε? Νομίζω η εμβριακή είναι που έχεις λυγισμένα τα γόνατα λίγο πιο πολύ και απλά τα πιάνεις και είσαι σαν κουλουριασμένος. Όχι. Είναι που κοιμάσαι έτσι. Ναι, και αυτό, τα πόδια φεύγουν λίγο στο πλάι. Ναι. Ενώ το άλλο, αυτό εγώ είμαι στην εμβριακή, να βάζει ναι. και τα χέρια κάτω από το κεφάλι. Έτσι, μόνο αυτό. Παιδί αυτό. Αυτό, αυτό, στο δύο είμαι εγώ. Ναι. Αν κοιμάσαι σε εμβριακή στάση. Φέρτε ένα καφέ στο δύο. Έχεις συχνά ανάγκη για προστασία, κατανόηση και συμπάθεια. Ενώ έτσι προσπαθείς να απομακρύνεις τα προβλήματά σου. Η καλύτερη διέξοδος για σένα είναι η ζωγραφική. Μπομπάς μου είναι ζωγράφος. Αλήθεια. Ναι. Ο χορός, καμία σχέση, αλλά και το blogging. Εντάξει. Το blogging. Ναι. Τι σχέση έχει γράφει και με το blogging, ρε. Αν προτιμάς να κοιμάσαι μπρούμητα, ναι, ναι. με τα χέρια και τα πόδια σου να πέφτουν δεξιά και αριστερά, τότε είσαι γεννημένος ηγέτης. Είμαι. Είσαι ένα παρορμητικό άτομο, όμως θέλεις να έχεις πρόγραμμα στη ζωή σου. Είμαι. Γι' αυτό κανονίζεις τα πάντα, ενώ δεν σου αρέσουν καθόλου οι εκπλήξεις. Είμαι. Ναι, δεν σ' αρέσουν οι εκπλήξεις. Κάτσε, λέει να έχεις τα χέρια πεσμένα, δηλαδή να είσαι στην άκρη του κρεβατιού και να κρέμεται το χέρι. Αυτό εννοεί μάλλον. Μπρούμητα έτσι και να φεύγει το χέρι ναι, κάτω. Όχι, ναι. όχι, όχι, όχι. Εγώ θέλω να, είναι, να κοιμάμαι πάνω στο χέρι. Α. Ναι. Ωραία. Αν κοιμάσαι ανάσκελα, ναι. τότε είσαι ένα θετικό και αισιόδοξο άτομο που βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής και αγαπά την καλή παρέα. Εκτιμάς και ζεις κάθε λεπτό της ημέρας και ξέρεις να περνάς καλά όπως και. Όπως και να σου έρθουν τα πράγματα. Αν κοιμάς, έχει κόσμο που κοιμάται ρε, εσύ με λυγισμένα πόδια στον αέρα. Στον αέρα. Όρθια, όρθια, ξέρω εγώ. Τι εννοείς όρθια. Να είναι ρε παιδί μου ανάσκελα και να έχει το πόδι έτσι λυγισμένο και να κοιμάται. Όχι, ρε φίλε. Δεν νομίζω. Έχω δει, ξέρω εγώ, ποιος ήταν σε ένα σε σπίτι σε καλοκαιρινές διακοπές. Ένα φίλος μου κοιμόταν έτσι, το χέρι όρθιο. Λέω, πώς το κάνετε ρε αυτό. Το κάνει αυτό. Να μπαίνεις τώρα, ξέρω εγώ, να περνάς από κάθε διάδρομο και να βλέπεις μέσα στο δωμάτιο ένα να είναι έτσι με το χέρι και να του λες «Α, τι ξυπνήσες» και ακούγεται πω. Πω, πω. Λοιπόν, στον ύπνο σου, αρχικά, εκτός σπιτιού κοιμάσαι άνετα? Όχι σε πολύ, σπίτι. Όχι πολύ. Εκτός αν μου είναι οικείο το σπίτι, δηλαδή... Πού είναι το οικείο? Αν πάω τώρα πρώτη φορά κάπου σε ένα σπίτι, όχι, δεν θα κοιμηθώ άνετα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όπως και δεν μπορώ να κάνω και κάτι άλλο άνετα σε ξένο σπίτι. Το... Κατάλαβα. Ναι, κατάλαβα. Το φάξ που λέμε. Ναι. Που μου διάζουν τα πόδια. Αυτό. Αυτό που δεν μπορεί να μπει άνθρωπος μετά 5 λεπτά μέσα. Ναι, ναι. Που τα τζάμια. Που ο καθρέφτης θέλει καθάρισμα. Τι, αρμία από τα πλακάκια φεύγουν. Ναι. Λοιπόν. Θα κλείσουμε. Θα... Ναι. Τι θα κλείσουμε. Ποιο νησί δεν σου ταιριάζει? Θα μάθουμε τώρα ποιο νησί δεν σου ταιριάζει. Μην πας δηλαδή εκεί διακοπές. Θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις. Ωραία. Εντάξει. Τι δεν αντέχεις καθόλου στην παραλία? Ναι. Πάμε σε πιθανές απαντήσεις. Τα ζευγάρια. Τους χίπηδες. Ναι. Τις ρακέτες. Ναι. Τα παϊδάκια, τα παιδάκια στην αμμουδιά. Τα παιδάκια στην αμμουδιά. Δεν χρειάζεται να πεις τα άλλα, τα παιδάκια στην αμμουδιά. Την τιμολόγηση της ξαπλώστρας. Τα παιδάκια στην αμμουδιά. Τα παιδάκια στην αμμουδιά. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Ποιο είναι το καλύτερό σας στις διακοπές? Να φιλιέστε στο ηλιοβασίλεμα. Να παίζετε με τα παιδιά σας στη θάλασσα. Ποια παιδιά? Να ξαπλώνετε με το βιβλίο σας στην άμμο. Να χορεύετε μέχρι το πρωί. Η απόλυτη ηρεμία. Η απόλυτη ηρεμία. Διαλέξτε την. Α, εδώ πρέπει να δει. Έλα. Τρία δευτερόλεπτα μπορείς. Ναι. Ναι. Πρέπει λέει, να διαλέξεις την ιδανική εικόνα για σένα. Για να έρθω με τα ακουστικά. Ναι, μην τα ξυλώσεις, μην πάρεις και την κονσόλα μαζί. Διάλεξε μια. Αν και ξέρω ποια θα διαλέξεις, αλλά διάλεξε μια εικόνα. Διαλέξτε την ιδανική εικόνα. Εδώ αυτό.
Αυτό τι είναι πιγκουίνι. Ωραία. Φύγε, φύγε. Φύγε. Τι θα θέλατε να ποινικοποιηθεί από τα παρακάτω? Τα παιδάκια. Τα παιδιά, η δυνατή μουσική, οι κιθάρες στις παρέες, οι κλαρινογαμπροί. Τα παιδάκια. Το άβατον της ψαρού. Τι είναι αυτό? Τα παιδιά λοιπόν. Τα παιδάκια. Ναι. Τι μπορεί να σας χαλάσει εντελώς τη διάθεση? Να μην έχετε παρέα στις διακοπές, να σας ξυπνήσουν όταν κοιμάστε, η ήσυχη παραλία που γίνεται παιδότοπο σε μια στιγμή, να καυγαδίστε με το έτερο νήμιση, να μην συνεννοήσετε για τη βραδινή σας έξοδο. Αφιταλαντεύομαι, είμαι ανάμεσα στο... Να σας ξυπνήσουν όταν κοιμάστε και στα παιδάκια. Ναι. Μπράβο. Έτσι για την αλλαγή, για να πάρει και λίγο από εκεί, από εκείνο το τέτοιο, θα πω αυτό με να μην ξυπνήσουν. Ωραία. Γιατί νομίζω είναι προβλέψιμο τα παιδάκια. Ναι. Λοιπόν, βγαίνουν τώρα τα αποτελέσματα. Τι έπαθε? Τι κάνει ένα κοπάδι πράγματα στο τσίρκο? Απροβατικά. Καλό. Λοιπόν, τα νησιά που δεν συντοριάζουν, φίλε μου, είναι η Πάρος, η Μύκονος και η Ήος. Ναι, αλήθεια. Πολύ βαβούρα, πολύς κόσμος, πολύ δυνατή μουσική, πολύ μακριά από το στυλ σου. Αυτό. Ωραία. Νομίζω ότι... Αποχωρητηθώ, κύριε Θωμαίδη. Αποχωρώ και εισένδειξη διαμαρτυρίας. Αλήθεια. Αυτά. Πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφετε με Κωνσταντίνο Τσίψιο μέχρι τις 8. Μετά με Κωστή Τσατσαρό. Αύριο πάλι Κωνσταντίνο. Αύριο πάλι, ναι, εκτός άμα έχω να βάλω το σουφλέ. Θα γίνεται, οπότε ναι. Δύσκολα. Είμαι ένας στιγνός επαγγελματίας. Οπότε δύσκολα να κάνω. Λοιπόν, διάλειμμα και τα λέμε. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Αθλητικός Λίμπερο 107,4. Τελειώνουμε έτσι ένα 20 λεπτάκι ακόμη. Φρέντο Κωνσταντίνο. Και μπήκαμε με το τραγούδι των Μασέρ, έτσι. Τρίψε με, α όχι, κρύψε με. Ένα τραγούδι αφιερωμένο στους φυσικοθεραπευτές και στους Μασέρ είναι αυτό, το τρίψε με. Τρίτη σήμερα με αρκετά και ματσάκια. Έχουμε ματσάκια σήμερα στο κουπόνι για να ασχοληθούμε. Χθες είχαμε πολύ Ιταλία. Νομίζω δεν πήγε τόσο καλά η Ιταλία από τα παιχνίδια που είχαμε διαθέσιμα. Β' Ιταλίας βέβαια. Εντάξει, να είχαμε να λέγαμε. Δεν τελείωσαν έτσι κι αλλιώς τα παιχνίδια. Έχουμε ακόμη. Πάμε λίγο να δούμε τι έχουμε για το σημερινό μενού, για τα παιχνίδια τα οποία έχουμε στα... Γιατί έχουμε ζωντανά. Λοιπόν, Ιταλία, Serie A, Parma, Atalanta στις 8.30 και 11 παρατέταρτο Inter Napoli, ωραίο ματσάκι είναι αυτό. Κάτι Μεξικό έχει, κάτι Ελβετίες, κάτι Ανδόρες, Αυστραλίες κλπ. Κλπ. Δεν μας πολύ νοιάζει. Πάμε να δούμε τι έγινε χθες λίγο. Σε σένα έρχομαι. Για να με σώσεις, μόνο σε σένα. Εγώ θες είπα ότι η Cardiff είναι το φαβορί. Η Fulham πήρε όμως 0-2 την νίκη. Εντάξει, εκτιθέμεθα συνεχώς σε αυτή την εκπομπή. Άρα Fulham Swansea ο τελικός των play-off για την Championship. Για το ποια ομάδα θα ανέβει στην Premier League. Εντάχει τα αποτέλεσματα της Serie B: Benevento Verona 0-1, Τσιταντέλα Βενέτσια 1-0, 1-0 και το Κροτόνε Φροζινόνε, Έμπολι Κοζένα 1-5, Γιούβε Στάμπια Κρεμονέζε 1-2, Περούτζια Τραπάνι 1-2, Πεσκάρα Λιβόρνο 1-0, Πίζα Άσκολη 1-0, Πορντενόνε Σαλερνιτάνα 1-1 και Σπέτσια Βίρτους Εντέλα 0-0. Πάμε λίγο να ζούμε έτσι το τι γίνεται στα ζώδια. Να ξεκινήσουμε με το Παπαδο Μανολάκη, ο οποίος είναι τώρα στη μηχανή και οδηγάει. Να του δώσουμε τις καλές ειδήσεις, τα καλά μαντάτα. Φίλε ηχθή, η σημερινή μέρα θα είναι σίγουρα μια όμορφη εμπειρία, γεμάτη διασκέδαση και καλοπέραση. Έχεις όλα τα βλέμματα πάνω σου, όμως αν κάποιος αδιαφορήσει για σένα, γίνεσαι και υπερβολικά εύθυκτος. Μπορεί να έχεις την τάση να δραστηριοποιείς τις καταστάσεις και να εκδηλώνεις τα συναισθήματά σου με τρόπο υπέρμετρο, αλλά κοινωνικά είσαι έξω καρδιά. Ζήσε τη σημερινή μέρα στο έπακρο και μην διστάσεις στιγμή να προσβάλλεις τον εαυτό σου. Και χθες του λέγε να παίξει στοίχημα, αλλά δεν τα κατάφερε. Αν είσαι ελεύθερος, θα αισθανθείς πως όλοι σε ποθούν και είναι ερωτευμένοι μαζί σου, αφού σε διεκδικούν για να σε κατακτήσουν. Καταδικάζω αυτή την σελίδα, το horoscopos.gr, ότι για τους ηχθείς, δεν ξέρω, μάλλον ο αρχισυντάκτης,
Ο αυτός που έχει το site είναι ηχθής, δεν εξηγείται αλλιώς. Όλοι να είναι σαν rockstar. Οι ηχθείς ζουν μια ζωή rockstar σε αυτή την εκπομπή. Όποτε διαβάζω, κοπέλες θα είσαστε λέει, θα σας κυνηγάνε. Πρέπει να αποκτήσετε security για να μην σας σταματάνε στον δρόμο οι κοπέλες γιατί σας θέλουν τόσο πολύ. Είσαστε αξιαγάπητοι, εντάξει. Να είχαμε να λέγαμε. Απολαύστε τις κατακτήσεις σας. Αν είστε δεσμευμένοι, απολαμβάνετε σήμερα ερωτικό πάθος. Κάποιες καταστάσεις στον επαγγελματικό σας τομέα βελτιώνονται σημαντικά, κυρίως λόγω της αυξημένης σας δημιουργικότητας και το θάρρος σας. Οικονομικά εξοδεύετε αλόγιστα λόγω της υπέρμετρης γενεοδορίας. Από το βάθος της ψυχής η απογοήτευση φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι, κάποιος σε περιμένει. Και γιατί με φυλάς απλά στο μάγουλο και δυο φορές ξάφνου μεγάλωσε η θλίψη. Τόσο γιανιά ούτε τα γιανιού δεν έχει παίξει εκπομπή. Προς τα πόδια σου ξεχύνονται τα αισθήματα που ορκιζόμουν καλά πως είχα κρύψει. Όχι, μη μας αδικείτε, Γιώργο, μας αδικείς. Παίξαμε ρουβά, παίξαμε το άντεξα νωρίτερα. Γιατί και εγώ το σκέφτηκα λίγο, αγχώθηκα τώρα, γιατί δεν έχω έτοιμο ρουβά. Αλλά εντάξει, παίξαμε. Μια φορά τουλάχιστον παίξαμε σήμερα ρουβά. Πάμε και στο Σκορπιό, να δούμε τα δικά μας. Μη διστάζεις, λέει φίλε Σκορπιέ, να πάρεις το ρόλο του κυνηγού για να κατακτήσεις τους στόχους και τις επιθυμίες σου. Να έχεις αυτοπεποίθηση και τόλμη. Αλλά σε καμία περίπτωση υπερβολική έπαρση ή ρίσκο. Διψάς για περιπέτεια, προσωπική προβολή και εμπειρία. Δεν φοβάσαι να ζήσεις με πάθος και ένταση κάθε στιγμή. Αλλά μην ενθουσιάζεσαι τόσο εύκολα, διότι θα έρθουν απογοητεύσεις, ιδίως μέσα από διαπροσωπικές σχέσεις και επαφές. Εντάξει, μία ή άλλη. Νομίζω πρέπει. Ο Ξανθόπουλος και πρέπει να ήταν Σκορπιός σίγουρα. Κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια. Αν είσαι ελεύθερος, θα διαπιστώσεις σήμερα πως τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Ιδίως αν τα διεκδικήσεις με πάθος και θέληση. Γοητεύεις τους πάντες με όλο αυτό το δυναμισμό που εκπέμπεις και κανένας δεν θα καταφέρει να αντισταθεί στην ακαταμάχητη και φλογερή γοητεία σου. Και προς το μέρος μου προχώρησες δύο βήματα. Εντάξει, είναι σαν να έδωσε πέναλτι διαιτητής για την αντίπαλη ομάδα και να μας έχει δώσει τώρα εμάς φάουλ έξω από την περιοχή. Να είχαμε να λέγαμε, χρήσω μαχαπιού. Βαθιά στα μάτια κοιταζόμαστε. Δίνεις λέει όλη σου την ενέργεια στην εργασία και φυσικά πετυχαίνεις στόχους σήμερα. Οικονομικά θα κάνεις λάθη στη διαχείριση λόγω βιασύνης ή ρίσκου. Μια ζωή. Με τη σειρά σου και εσύ μ' αφήνεις τώρα. Άντε μην αργείς, γιατί δεν θέλω και πολύ μπρος σου να κλάψω. Και αγωνίστηκα σαν άντρας να σε χάσω. Γι' αυτό δεν θέλω όταν θα κλαίω να με δεις. Τώρα σήμερα και από τη συνέχεια της εβδομάδας, τι έχετε για Άρη? Έχετε για Άρη μετά τη λύση του μπαν, την επισημοποίηση μάλλον τη λύση του μπαν αυτές τις μέρες. Θα έχετε ανακοινώσεις για παίκτες και συμφωνίες, καταρχήν ανακοινώσεις και συμφωνίες, μετά θα αρχίσουν να έρχονται. Από ΠΑΟΚ θα έχετε αυτό τώρα με τον ΣΒΑΜ, ο οποίος είναι από τα πρώτα ονόματα που προκύπτουν για το δικέφαλο. Θα έχετε Μαουρίσιο υποθέσεις εδώ με ανανεώσεις, η άρνηση στον ΠΑΟΚ από τον Μαουρίσιο κλπ. Ένα σύραλο όμως που δεν έχει τελειώσει. Δέλτα Σίγμα και Γενική Συνέλευση Λίγκας θα έχουμε έτσι και θα απαρθούν αποφάσεις, με ΕΠΟ έχουμε εκλογές. Και τώρα, πιο έντομο, τρώει τα μάλινα μαζί με τζατζίκι. Ο Σκόρδος. Σε ποια οδό οι αγελάδες είναι υπτάμενες? Στην Ερμού. Χειρότερη κατάσταση. Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου όπως τα καλοκαίρια. Γεια. Σαν μαχαίρια λείπεις και... Γεια σου, πώς σε λένε? Αυστρία. Α, τι ωραίο όνομα. Από πού Βιέννη? Νιώθω να τελειώνω. Να, να. Η εκπομπή κάθε μέρα γίνεται και χειρότερη. Νομίζω είμαστε συνεπείς σε αυτό το τομέα, έτσι.
αγκαλιά σου όπως τα καλοκαίρια. Πώς λέγεται το μοχίτο που μυρίζει άσχημα? Μποχίτο. Είμαι μόνος μου, κρυώνω, δεν αντέχω, παγώνω, νιώθω να τελειώνω. Πού να σε βρω, να σου πω σ' αγαπώ. Πού να σε βρω, με ποιο τρόπο να ζω. Μου λείπεις και παγώνω, νιώθω να τελειώ. Να, να. Μιας και μιλάμε και για φαγητά, να σας πω για την σάλτσα, την οποία τη φτιάχνουν μόνο στη Βουλγαρία και είναι λίγο πιο καυτερή έτσι από το κόκκινο πιπέρι. Είναι το ταμπάνσκο. Μπαίνουν δύο δέντρα σε ένα μπαρ και λένε στον μπάρμαν, βάλε μας τρεις βότκες. Μα αφού είστε δύο. Όχι, είμαστε τρεις. Για τους πιο αγκλωμαθείς της εκπομπής είναι αυτό. Όχι, όχι, να τα τηλέφωνα. Καλημέρα. Αν πεις άλλο ανέκδοτο θα γυρίσω πίσω, να ξέρεις. Φτάνει. Συγγνώμη, δεν ήταν ωραίο αυτό με το σκόρδο. Οδηγάμε κιόλας, φτάνει. Οδηγάτε, λες και είστε σε κάνα πηγάδι, ακούγεται εδώ μεταξύ. Ναι, είμαι από το hands free μέσα από το κράνος, οπότε σε κλείνω. Ωραία, άντε. Κλείσε για να μην το σπάσω. Κλείσε. Άντε, γεια, γεια. Αύριο. Λοιπόν, Παπαδομολάκης. Τρόπο να ζω, μου λείπεις και παγώνω, νιώθω να τέλειω, να... Ένα φίδι και μια βιβλιοθηκάριο συζητούν. Όπως τα καλοκαίρια με κοβούν σαν μαχαίρια. Λείπεις και είμαι μόνος μου, γλιώνω, δεν αντέχω, παγώνω, νιώθω να τελειώνω. Λοιπόν, πρώτο τελευταίο, το υποσχόμαστε. Γιατί έχεις σολομό και φύκια στο σαγόνι σου? Να ρε, αφήνω σούσι. Μήπως μπορείτε να με πληρώσετε, γιατί πρέπει να κλείσω ταμείο. Γιατί δεν τα κάνουμε μια φορά τη βδομάδα αυτά, ξέρω εγώ, να ερχόμαστε να πληρώνουμε, να αφήνουμε το τσεκ και να φεύγουμε. Να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα κάθε μέρα. Να το βρούμε λίγο. Από την άλλη φορά, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, α, ρωτήστε λίγο το αφεντικό μέσα. Ρωτήστε λίγο το αφεντικό, αν μπορούμε να φτιάξουμε κάτι, να μην πληρώνουμε κάθε μέρα. Μα μην έχουμε ψηλά μαζί μας. Άλλο ένα έχω, άλλο ένα. Έρωτά σου τα φτερά, τα πήρες πάλι πίσω. Φεύγοντας πήρες τη χαρά και μ' αφήσες να σβήσω. Ένα το οποίο αφορά όσους βρίσκονται σε σχέση. Ένα το οποίο αφορά όσους καθημερινά δίνουν τη μάχη τους σε αυτόν τον αγώνα, κόντρα στην γκρίνια και κόντρα σε όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς οι άντρες από τις γυναίκες. Η κοπέλα μου λοιπόν παραπονιόταν χθες πως δεν την άκουγα. Ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Σ' αγαπώ. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν για σήμερα. Νομίζω κάθε φορά γίνεται όλο και χειρότερο. Δεν έχετε παράπονο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο πρωί 6 με 8 εδώ σταθερά, Φρέντο Κωνσταντίνο με Κωνσταντίνο Παπαδομανολάκη και Κωνσταντίνο Τσίπτσιου. Θα είμαστε παρέα και για αυτή την εβδομάδα το 6 με 8. Από την άλλη εβδομάδα 7 με 10 θα πάμε λίγο πιο πέρα.
θα ξυπνάμε πιο, μια ώρα αργότερα τουλάχιστον. Οπότε δίνουμε σκυτάλι σε 23 Τσαρό, σε αθλητήριο, για να ζουμουσάρετε εδώ πέρα παρέα μέχρι και τις 10. Τελευταίες μέρες πριν την άδεια, έτσι να τον ξεκουράσουμε, να μην είσαι κουραστική αυτή τη βδομάδα, να μην τον ταλαιπωρήσετε πάρα πολύ. Εμείς τα λέμε πάλι αύριο. Μέχρι τότε, γεια σας.